Απαράδεκτος Χρήστος Κιώσης, απαράδεκτος. Αντί να μπούμε σήμερα με Λαβρέντι ή Μαχαιρίτσα, αυτό είναι. Είναι ο άνθρωπος, είναι, δεν, σε αυτά δεν έχει αντίληψη. Λέει, όχι, με το χαλί θα μπεις, λέει, γιατί να μαζέψει τον κόσμο, να ακούσει ότι είναι η εκπομπή κτλ. Πλάκα κάνω, παιδιά. Πλάκα κάνω. Ο Χρήστος έτοιμο το είχε. Καλημέρα, αδέρφια, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Καλό καλοκαίρι σε όλες και σε όλους. Εδώ είμαστε. Είναι ο Λίμπερο της καρδιάς σου. Η 107,4 μεγάκυκλη των FM. Και είναι η εκπομπή πδόικα, χωρίς όνομα, μονόικα. Μου έστειλε μήνυμα ο Χρύσανθος. Έχω τρελή. Είναι τώρα οι μέρες αυτές. Με τον προπονητή του Άρη έχουμε πάθει ζημιά. Τρέχει ο Χρύσανθος πιο πολύ από ότι τρέχει ο Άγγελος ο Χαριστέας. Δηλαδή, εγώ απορώ. Γιατί ο Θόδωρος ο Καρυπίδης, στον οποίο θα αποδώσω τα ένσημα για πολλωστή φορά. Σε λίγο, δεν υπάρχει. Μακράν ο κορυφαίος παράγοντας στην Ευρώπη, ποδοσφαιρικός. Δηλαδή, ξύπνα United, ξύπνα. Με έχεις καθαδικάσει με τους Glazer. Τρώω στη μάπα τους Glazer 12-14 χρόνια, 13 χρόνια τώρα. Εντάξει, άστο. Θόδωρο Καρυπίδη στη United τώρα. Ας πάρουν οι Glazer το Θόδωρο με μισθό. Το μήνα, ρε παιδί μου, 200.000. 200 χιλιάρικα να κάνει κουμάντο ο Θόδωρος Καρυπίδη. Υποκλίνομαι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Θα τον υμνήσω. Δεν, εγώ θέλω να είμαι δίκαιος. Θέλω να είμαι δίκαιος. Λοιπόν, δόικα, μόικα, ό,τι θες μονόικα, στο λίμπρο της καρδιάς σου, 107,4 μεγάκυκλη των FM, με Χρήστο Κιώση, μετά από, αν δεν κάνω λάθος, 2 εβδομάδες. Θα ήμουν αρχιψεύταρος αν έλεγα ότι δεν μου έλειψε ο Χρήστος ο Κιώσης. Λοιπόν, ο Χρήστος κλείνει το χαλί μας. Πάμε για λίγο χωρίς μουσική, για να μπει μετά η μουσική. Προσέξτε λιγάκι, είπα να τα δώσουμε αύριο, αλλά επειδή είναι λίγο εβδομάδα μυστήρια και μπορεί να μαζευτούν διάφορα πραγματάκια, και για να πάει καλά η εβδομάδα, τις δίνω σήμερα. 3 διπλές προσκλήσεις για το live του Γιάννη του Πάριου αύριο το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Σικαιών Μάνος Κατράκης. Έτσι, ούτε μία ούτε δύο. 3 διπλές προσκλήσεις. Γιάννης Πάριος, αύριο Τρίτη, 10 του μηνού. Τι κάνεις εσύ που ενδιαφέρεσαι? Στο κινητό σου πληκτρολογείς FM, αφήνεις κενό, γράφεις οπωσδήποτε όνομα και επώνυμο, δίπλα γράφεις Πάριος, αν σε λένε Πάριο, 2 φορές Πάριος, δηλαδή Ανδρέας Πάριος, δίπλα Πάριος, και το αποστέλνεις στο 54526. Okay. Ή live, γιατί αυτό ένα είναι. Δεν έχετε να μπερδευτείτε σήμερα, εντάξει. Αποστολή στο 54526. 54526. Κωστής Ζαζαρός έχει κάνει απίστευτο σποτάκι. Έχει κάνει το δεύτερο καλύτερο διαφημιστικό σποτ στον Λίμπερο, μετά από εκείνο που είχα κάνει εγώ με τις τέντες, που το λέω εγώ. Το σκέφτηκα εγώ, το λέει ο Κωστής, το σκέφτηκα εγώ. Έτσι. Έχει κάνει το δεύτερο καλύτερο που λέω εγώ. Θα έρθουν οι φίλοι σου με τις τέντες, τη λέει και η Εύα Μέντες. Αυτά τα έκανα εγώ πριν 35 χρόνια. Τα έκανε ο Κωστής τώρα, φέτος, και τώρα κάνει και άλλο με τον νέο χορηγό του. Λοιπόν. Υποκλίνομαι. Κωστή, καλημέρα. Καλή εβδομάδα, παλικάρι μου. Καλή εβδομάδα, να είσαι καλά. Έχω Μαριλίζ σήμερα. Έχω γραμματιακή υποστήριξη. Εσύ δεν έχεις. Εσύ δεν έχεις. Λοιπόν, ξεκινάω την εβδομάδα με μία αγκαρία για τον Χρήστο τον Κιώση. Συγγνώμη, το μην με βρίσκει με κάνει. Κάτι έξτρα. Είναι έξω από τα καθήκοντά του εδώ στο Λίμπερο. Ο Χρήστος Κιώσης, δεν το έχω ποτέ στον αέρα, έχει έξτρα επικοινωνία με τον Προκόπη τον Παυλόπουλο, τον πρόεδρο Δημοκρατίας. Μιλάνε το μήνα μια φορά, 2, μιλάνε. Δηλαδή, αν θέλει, μπορεί να πάρει και 2 φορές εβδομάδα. Τέλος πάντων, μιλάνε. Θα ζητήσω από τον Χρήστο τον Κιώση, τον θερμοπαρακαλώ, ας χρησιμοποιείς και το όνομά μου, να φανώ κι εγώ λιγάκι, να πεις στον Προκόπη, ζήτησε ο Μάριος Ασλαμής το εξής. Αυτοί οι θεατές, αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι πήγανε εψέ το βράδυ στο Καλλιπλάστικο, να απολαύσουν τις εξής τιμούς. Να γίνει η προτομή του καθενός, να στηθεί η προτομή του καθενού στην πλατεία Συντάγματος. Να πει, με εντολή Προκόπη Παυλόπουλου. Ποιοι πήγατε ψε στο Καλλιπλάστικο, τον βουπού της Αθήνας? Αυτός, κύριος Χρήστος, η κυρία Ερμιώνη, ο Γιαννάκης, ο Τάκης, ο Θεόφιλος, καθηγητής φυσικής από το Μαρούσι, ξέρω εγώ, ο Τάδε από τα Λιώσια. Όσοι βρέθηκαν εψέ στο Καλλιπλάστικο, τέλος, ξεκάθαρα, να στηθεί η προτομή τους με εντολή του πρόεδρα της Δημοκρατίας
στην πλατεία Συντάγματος. Αν δεν γίνει αυτό, ειλικρινά, δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Και δεν τιμούνται αυτοί που πρέπει σε αυτόν τον τόπο. Τόσο μα τόσο απλά. Δηλαδή, πιστεύω ότι δεν πρέπει να πήγανε ούτε συγγενείς των παικτών. Δηλαδή, είμαι εγώ αδερφός του Μπακάκη. Μου λέει ο Μπακάκης, έλα ρε αδερφέ, πάρε, έλα να με δεις, παίζω με την Εθνική. Δεν πάω. Δεν παγαίνω. Είμαι ξάδραφος του Φέτφα. Συγγνώμη Γιάννη, δεν μπορώ. Θα βγω για καφέ με παλιά συμμαθήτρια. Δεν βγαίνω, δεν έρχομαι. Η μαμά του Βασίλη, του Μπάρκα, να είναι καλά η γυναίκα. Έλα μαμά να με δεις. Στο Καλλιπλάστικο παίζουμε το βράδυ. Δεν έρχομαι. Δεν έρχομαι. Επίσης, να πω ότι είναι πραγματικά αλητήριος αυτός που ανέβασε πρώτος εψέ στα social media αυτό το δωρά, δωράκι. Καλημέρα μάτια μου, καλή εβδομάδα, σε λατρεύω. Παιδιά, η δώρα έχει κάνει καυτή επιστροφή φέτος, το εννοώ. Χίλια ευχαριστώ δωράκι, καλή εβδομάδα, να είσαι καλά. Χίλια ευχαριστώ. Επίσης, να πω κάτι. Τώρα τι πήγα να πω. Για τη δώρα και αποσυντονίστηκα. Ναι. Κάνει η κάμερα που περνάει μπροστά από τους παίκτες όταν είναι παραταγμένοι σε δύο ομάδες για τους εθνικούς ύμνους. Και είναι της Εθνικής Ελλάδος. Για το Λιχτενστάιν θα πω. Α, ναι. Αυτός που ανέβασε πρώτος στα social media στραβοπάτημα για το Λιχτενστάιν είναι αλήτης. Χριστό, στραβοπάτημα για το Λιχτενστάιν. Να υμνήσουμε τον Πέκτουρα, συγγνώμη λίγο, να τον υμνήσουμε. Σαλάνοβιτς. Να πω κάτι. Το παιχνίδι το είδα σερή κανονικά από τους εθνικούς ύμνους μέχρι και το 63ο λεπτό. Μετά έχω δει Scorpions και τώρα το βράδυ αργά είδα τον γκολ το οποίο πετυχαίνει η Πέκτουρα, ο Σαλάνοβιτς. Βασικά αυτός που βγάζει την μπάσα. Να τον δούμε μετά ποιος είναι Χρήστο. Δεν υπάρχει το παλίκαρος. Τρελή πάσα, κάθετη, χαμηλή. Χαμηλή, σχεδόν συρτή, απίστευτη. Τρελή κάθετη. Και φεύγει ο Σαλάνοβιτς στο παλικάρι, κάτσε καλά. Ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, είναι κλειδαράς στο επάγγελμα, από ό,τι διάβασα. Αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Και πλασάρει ιδανικά τον Βασίλη τον Μπάρκα για να γράψει το 1-1 στο 85. Αλλά αυτός που έστειλε, ανέβασε πρώτος το στραβοπάτημα για το Λιχτενστάιν, είναι αλυταράς. Το πρώτο τους γκολ, Χρήστο, μετά από κάτι 8 παιχνίδια, 9, 10 παιχνίδια, 11, 13. Εσύ, να πάω να παίξω Λιχτενστάιν, εθνική. Δουλάμε με την Ελλάδα θα έχω τύχει. Και είναι η πρώτη φορά μετά από αιώνες που έχουν μη Αυστριακό ή μη Γερμανό ή μη Ελβετό προπονητή. Μας ενημέρωσε για αυτό τον Χέλγι Κόλντινσον, εννοώ, ο οποίος, παιδιά, είναι ο Γκούτι σήμερα, ο Γκούτι που θέλει ο Άρης, σήμερα, αν αφήσει μακρύ μαλλί. Δηλαδή, όταν ζούμαρε στο πρώτο zoom, νόμιζα ότι πήρε τον Γκούτι το Λιχτενστάιν. Λέω, απίστευτο. Θα τρελαθούμε. Ο Γκούτι σήμερα, αν αφήσει μακρύ μαλλί. Απίστευτο. Λοιπόν, για την ιστορία... Γιώργος Μασούρας 1-0 στο 33ο λεπτό από την μικρή πάσα του Κώστα Μανολά και στη συνέχεια το σούτ από τα δεξιά, το διαγώνιο του Ευθύμη Κουλούρη, λίγο έξω από την περιοχή. Η μπάλα τσούκου 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 πήγαινε προς το στόμα της εστίας και εκεί πέρα πετάχτηκε ο Γιώργος Μασούρας, προβολή με το αριστερό ποδάρι, νίκησε τον Μπένζαμιν Μπούσελ. Τον Μπένζαμιν, γιατί υπάρχει ο Μάρτιν Μπούσελ, ο αρχηγός που παίζει στα χαφ. Την μπάσα. Νομίζω ότι κάνει ο Μάρτιν Μπούχελ, ο αρχηγός. Δεν είμαι σίγουρος, νομίζω. Από ό,τι τώρα είδαμε τον Χρήστο, από ό,τι προλάβα να δω. Λοιπόν, απολαυστική βραδιά, εψέ, στο Καλλιπλάστικο. Σαφώς και το είδα το παιχνίδι. Εγώ το είδα στο Open, το είχε και ο Κοσμοτές. Εγώ το είδα στο Ivan TV. Είχες πολλούς λόγους για να δεις το εψεσινό παιχνίδι. Ένας ήταν ο Μιχάλης ο Τσίγκρης, στον μπάγκο του Λιχτενστάιν, ρεπορτάζ. Γατώνει στο ξένο ποδόσφαιρο. Για την ιστορία, στον πάγκο της Ελλάδας ρεπορτάζ ο Γρηγόρης ο Ατρίδης, τον καλημερίζω, και στην περιγραφή ο Αλέξης Πυρόπουλος, κανονικός Αλέξης Πυρόπουλος, όχι του ΠΑΟΚ TV, Αλέξης Πυρόπουλος, κανονικός, Αλέξης Σπυρόπουλος, κανονικός, ούτε εθνικές κορώνες, χοντρό κράξιμο, αυτά,
ούτε στο τι είπε ο Αλεξάνδερ Χάρκμαν, ο διαιτητής, ο Αυστριακός, ο 38χρονος, αυτά. Κανονικά. Αλέξη Πυρόπουλος, κανονικά. Αυτός που γνωρίζαμε, που ξέραμε χρόνια. Όχι αυτός που ακούσαμε τις τελευταίες δύο φορές, ειδικά την τελευταία, στην περιγραφή του παιχνιδιού του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, υπήρχαν πολλοί λόγοι, είπα, για να δεις τηλεοπτικά το χθεσινό παιχνίδι. Ένας ήταν ο σχολιαστής. Σάκης Τσιόλης. Δηλαδή, εγώ ήταν να βγω με μια φίλη μου, που τέλος πάντων κάτι ψιλοπαίζεται, και λέω τα άντε μου, κάτσα εδώ λίγο τις συνθέσεις, ποιοι είναι, να ξέρω έτσι ποιοι είναι. Μην πάμε αύριο, λέμε στην Κουτούρου. Τις συνθέσεις και να δω και τα πρώτα 2-3 λεπτά. Ξεκινάει, λέει ο Αλέξης Πυρόπουλος, έχουμε το σχολιασμό κοντά μας, μεγάλη μας χαρά, Σάκη Τσιόλη. Καλώς ήταν, λέει, καλώς ήρθε. Ακριβώς, καλώς ήταν. Λέω, παίρνω τηλέφωνο, λέω, συγγνώμη Χαρίκλια, δεν βγαίνουμε. Μα μου λέει, σε παρακαλώ πολύ, εγώ σχεδίασα να είμαστε μαζί τουλάχιστον λέει, μέχρι 1-2 το βράδυ. Λέω, σε παρακαλώ πάρα πολύ, δεν βγαίνουμε. Sorry, λέω, δεν το χάνω αυτό. Σάκης Τσιόλης, που πολύ σωστά είπε ότι το γκολ χρεώνεται στον Γιώργο του Μασούμπρα. Ως αυτό το γκολ της εθνικής μας ομάδας, γιατί έβαλε το πόδι, έτσι, να μαθαίνουμε να μιλάμε και λίγο στα ελληνικά. Ξεκίνησε λέγοντας ότι είναι λυπητερό το θέαμα εδώ και λυπητερά και χρεώθηκε το γκολ της εθνικής στον Γιώργο τον Μασούρα. Άρα είναι αυτό γκολ. Απολαυστικός Σάκης Τσιόλης, με ωραία σχόλια. Ο οποίος, αν θυμάμαι καλά, έχει πετύχει με την εθνική ομάδα ένα γκολ σε μια περιοδία που έκανε η εθνική στον Καναδά. Τέλη 80's. Τότε κάναμε κάτι τέτοια, Χρήστο, θυμάσαι. Περιοδίες η εθνική, ναι, εδώ, εκεί. Δεν τα κάνει τώρα αυτά. Ίσως και αυτή είναι η αιτία που δεν πάει καλά η εθνική ομάδα. Τα λέει αυτά χρόνια και ο Κιώσης δεν τον ακούνε, τον αγνοούν. Σου λέει το αυτός τι είναι αυτός. Ηχολήπτης, είναι DJ, έπαιζε από μπάλα ιδέα. Τι να... Έχουμε εδώ πέρα τους σχετικούς. Τον Ντάκη Ντοφίσα να πούμε. Τον Κώστα τον Κωνσταντινίδη, που μου κάνει εδώ σαν ωραία συνέντευξη στην παραμονή του αγώνα και τα πάνε ωραία. Να αγαπήσουν ξανά το εθνόσημο. Ο Τάκης αγαπούσε το εθνόσημο. Αν δεν πέθανε τα γκαφρά, ξέρω εγώ, το εθνόσημο, ξέρω εγώ. Λοιπόν, περνάει η κάμερα μπροστά από τους παίκτες της Εθνικής. Ανάκουρση του εθνικού μας ύμνου. Και ξέρετε, μπροστά σε κάθε παίκτη είναι και τα παιδάκια που συνοδεύουν. Το παιδάκι συνοδός. Δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό. Με μία λέξη, ζητώ συγγνώμη. Παιδιά, επαναλαμβάνω, διαγωνισμό έτσι είναι για αύριο. Απλά τα δίνουμε από σήμερα. Τρεις διπλές προσκλήσεις. Γιάννης Πάριος, αύριο Τρίτη, στο ανοιχτό θέατρο Σικαιών, Μάνος Κατράκης. FM και ενόρματε επώνυμο, δίπλα Πάριος ή live τέλος πάντων. Αποστολή με ελληνικά και αγγλικά σύμβολα. Αποστολή στο 54526. Λοιπόν, και προχωράει η κάμερα, παιδί. Κάποια μπαφ. Κατεβαίνει περίπου 35 εκατοστά από έναν παίκτη, δεν θυμάμαι ποιον. Ζουμάρει στον Γιάννη, τον Φετφατζίδη. Παιδιά, ξέρετε τι, ειλικρινά. Νόμιζα ότι είναι παιδάκι συνοδός με υπερφυσική τριχοφυΐα. Τι, ειλικρινά, λέω. Μπερδεύτηκα. Το παιδάκι που είναι μπροστά, μέχρι τη μύτη, τον κρύβει. Δεν το Γιάννη, ρε εσύ. Ωραίος. Ωραίος. Πήρε το παιδί κάποιες προσπάθειες, κάποιες, πολύ λίγες όμως για μένα, μπορούσε να πάρει περισσότερες ο Γιάννης Φετφατζίδης σε σχέση με αυτά που είδαμε, ειδικά στο τελευταίο παιχνίδι. Του Άρεος στο Βόλο. Αλλά δεν, αυτό έπαθα πλάκα. Λέω ότι παιδάκι με υπερτριχοφυΐα. Δεν υπάρχει αυτό. Okay. Και για να κλείσω προς το παρόν τουλάχιστον, για να κάνω και κάποια άλλη αναφορά για το παιχνίδι ψε στο ΆΚΑ, πρέπει να είμαι ο μόνος Έλληνας που κάνω σήμερα αναφορά σε μικρόφωνο 20 λεπτά στο Ελλάς Χελάς Λίχτενστάιν. Δεν αυτά. Ο μόνος Έλληνας τόσο τέτοια χρονική διάρκεια. Ανοίγω την τηλεόραση. Και μόλις έχει ξεκινήσει. Ήμουνα μέσα, μάλλον, και στην κουζίνα κάτι πήγα να πάρω. Και μπαίνω και είναι ο εθνικός ύμνος του Λιχτενστάιν. Μένω κόκαλο. Δεν το ήξερα. Μένω κόκαλο. Λέω, πρέπει να μπερδεύτηκε στο Open. Πρέπει να έχουν, λέω, ήχο από το Αγγλία-Βουλγαρία το Σαββατιάτικο. Έχει μπερδευτεί, λέω, έχει εικόνα από το ΆΚΑ και ήχο από το εψεσινό, λέω, το Αγγλία-Βουλγαρία. Χριστό, έχεις ακούσει εθνικό ύμνο Λιχτενστάιν? Το God Save the Queen. Και χίλια μπράβο στον Αλέξιο Σπυρόπουλο, εγώ ήταν ημνό, δεν είναι. Ο οποίος λέει, αυτός ήταν ο ύμνος του Λιχτενστάιν, ο εθνικός ύμνος της Αγγλίας με γερμανικές λέξεις. Λέω, μήπως χάζεψα εγώ. Είναι κανονικά, το έχουν πάρει κανονικά.
Δεν ξέρω αν τον νοικιάζουν οι Άγγλοι. Το έχουν, δεν ξέρω πώς, τι με τα δικαιώματα. Τι... Είναι το God Save the Queen. Δεν το θυμώ. Δεν το... Έχω δει και άλλη φορά Λιχτενστάιν και δεν το θυμόμουν. Ξεκινάει και με μένω παγωτό. Σαν να ακούς κανονικά. Και με γερμανικές λέξεις. Ήστεν Auerbach von Glachten, Ρουμενίγκε, Ρουφιανέν. Αχτεν μπούνεν, αχτεν βάλεν, Ινδαστάουν και τα λεριά. Να, να, να. Απίστευτο. Το God Save the Queen με γερμανικές λέξεις. Λέω, μήπως κάτι δεν πάει καλά με μένα, ρε παιδιά. Λέω, χάζεψα, ας πούμε, τίποτα, το γιαούρτι με πείραξε κάτι. Ξέρεις, κανονικά. Και ευτυχώς το είπε ο Αλέξανδρος, είναι λέει, το God Save the Queen, είναι ο εθνικός μέσος της Αγγλίας, αλλά με λέξεις γερμανικές. Τόσο, μα τόσο, απλά. Πού είμαι εδώ πέρα, εδώ είμαι. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, να πάμε στο break. Έτσι λέω εγώ, τουλάχιστον. Θα μπούμε... Έχουμε πολλά θεματάκια, να υπενθυμίσουμε ότι σε μία ώρα από τώρα στην Σεντζέν, στο Bay κάτι Sports, στα αυτά Σεντζέν Arena, πώς το λένε, Sports, κάτι, ξεκινάει το παιχνίδι της εθνικής, της επίσημης αγαπημένης, γιατί χθες είδαμε την Γκόμενα, την Πεταμένη, την Ερωμένη, την ξέρω εγώ, ας πούμε, την Αρπακόλα. Ξεκινάει στις 11:30 το παιχνίδι της Ελλάδος με της Τσεχίος. Ελλάδος, Τσεχίος, 11:30. Νομίζω ότι θα συνδεθούμε με Σταμάτη Μουρελή για ζωντανή μετάδοση. Έχουμε κάτι τέτοιο, Χρήστο? Δεν έχουμε. Α, έχουμε. Έχουμε. Δεν ξέρω. Μην γελάς. Τώρα, σοβαρά, θα απαντάς σοβαρά. Δεν... Λοιπόν, θέλουμε νίκη και όχι απλά νίκη. Θέλουμε νίκη με 12 πόντους διαφορά. Η εθνική μας ομάδα. Το ευχόμαστε ολόψυχα. Έχω πάρα πολύ ψωμί από το μάτς του Σαββάτου στην Σεντζέν. Team USA. Ελλάς 69-53, ημίχρονο 38-25. Θέλω να ευχαριστήσω και τις δύο χώρες για αυτό που είδα. Απολαυστικό και συγκινητικό, κάποιες στιγμές και με δάκρυα, παιχνίδι. Από καρδιάς το εννοώ. Ένα τεράστιο ευχαριστώ και στην Team USA και στην Ελλάς. Πραγματικά. Και δεν θέλω, δηλαδή μπορεί να μην ξαναδώ ούτε σήμερα το παιχνίδι, λέω θα το δω, να μην ξαναδώ τίποτα για φέτος από μπάσκετ, με καλύπτουν 6 ή 7 φάσεις. Είναι ή 6 ή 7, νομίζω 7. 4 των Αμερικανών, 3 της Ελλάδος και μία είναι κοινή. Η μία που λέω είναι κοινή από τις 4 των Αμερικανών, η μία είναι κοινή. Ειλικρινά από καρδιάς ένα μεγάλο ευχαριστώ. Δεν θέλω ευρωπαϊκό, ευχαριστώ. Δεν θα πάρω. Δεν θέλω Ευρωλίγκα. Ευχαριστώ, δεν θα πάρω. Καλύφθηκα. Γέμισε η ψυχούλα μου. Δεν έχασα ούτε δευτερόλεπτο. Εννοείται. Παίζανε και... Παίζανε οι πατρίδες, παίζανε. Η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες παίζανε. Δεν είναι. Εντάξει. Ενώ σε διάφορα πράγματα. Η πατρίδα είναι, ας πούμε, η Ελλάδα, εθνική πατρίδα. Πέρα τα παιδικά μας χρόνια που είναι. Καλά λέει ο Παναγιώτης. Η μόνη μας πατρίδα, τα παιδικά μας χρόνια, ναι. Σαν εθνική πατρίδα είναι η Ελλάδα. Και στην άλλη, στην κουλτούρα, σε αυτά που τέλος πάντων με διαμόρφωσαν ως χαρακτήρα, είναι η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Εντάξει, φυσικά και η Μεγάλη Βρετανία. Ωραία. Πολύ ψωμί. Πάρα πολύ ψωμί. Πάρα πολύ ψωμί. Μπορείτε να σχολιάσετε, να σχολιάσω μαζί ό,τι τραβάει η ψυχούλα σας. Και όταν ανοίξουμε γραμμές, μετά τις 11. Στο 2310-287-888. Προς το παρόν, στο πρώτο break πάμε να πω και μια κουβέντα με Χρήστο Κιώση και με Μαριλής. Δεν θέλω να μιλήσω μέσα στο κομμάτι, αλλά για να αναγκαστικά είμαστε και αθλητικό ραδιόφωνο, να κερδίσουμε λίγο χρόνο. Θα το μάθατε περισσότεροι. Έφυγε ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας στον τόπο όπου πριν από 63 χρόνια γεννήθηκε. Στην αγαπημένη του Μαγνησία. Δεν γεννήθηκε στο Βόλο, σε ένα χωριό έξω από το Βόλο. Όχι, νομίζω κάπου Νέα Ιωνία. Α, γι' αυτό, γιατί νομίζω ότι... Ναι, τέλος πάντων, στη Μαγνησία, πάντως στο Βόλο, έπαιζε με τον Νίκο Πορτοκάλογλου, τελείωσε το live το βράδυ, ένα πολύ πολύ ωραίο live και μάλλον προς τα ξημερώματα άφησε την τελευταία του πνοή, έτσι, από ανακοπή, ο Λαβρέντης ο Μαχαιρίτσας.
Τώρα για τον Λαβρέντη. Εγώ, όταν ακούω Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, το μυαλό μου πάει στους υπέροχους PLJ Band, οι οποίοι μετέπειτα εξελίχθηκαν στην μπάντα που ακούμε τώρα, τους Τερμίτες. Ο Λαβρέντης δεν ξεκίνησε ως κιθαρίστας, ξεκίνησε ως οργανίστας, λάτρευε τους Beatles, λάτρευε τους Kings, έκανε σπουδές στην βυζαντινή μουσική και κάποια στιγμή σχημάτισε τους PLJ Band, μια υπέροχη μπάντα με πεκταράδες του Λαβρέντη προεξέχοντος, του Αντώνη του Μιτζέλου στην κιθάρα, δεν σχολιάζω, του Παύλου του Κυρκυλή στην δεύτερη κιθάρα, του Δημήτρη του Βασαλάκη στο μπάσο και του Τόλι του Σκαματζούρα στην drums. Τους τρεις θυμάμαι απ' έξω, τα άλλα δύο τα είδα στο αρχείο που έχω σήμερα το πρωί με το που άκουσα ότι έφυγε ο Λαβρέντης ο Μαχαιρίτσας. Ο Λαβρέντης επηρεάστηκε πάρα πολύ από την ελληνική σκηνή από το άλμπουμ 666 τον Aphrodite Child. Μπαντάρα εννοείται, υπέροχο άλμπουμ, άλμπουμ σταθμός του progressive rock στην Ελλάδα. Από αυτό επηρεάστηκε και οι PLJ Band μας δώσανε ένα άλμπουμ σταθμό, πραγματικά, το Armageddon. Αυτό βέβαια οι γενιές, ειδικά οι μετά τα μέσα των 90s, δεν το γνωρίζουν. Το γνωρίζουν κυρίως οι παλιότεροι που παρακολουθούσαμε την σκηνή. Το Armageddon, πραγματικά υπέροχο άλμπουμ. Όποιος λατρεύει το progressive rock, καλά θα κάνει να το αποκτήσει, τουλάχιστον να το ακούσει. Τόσο μα τόσο απλά. Το οποίο, σε βάσω λίγο, το οποίο κυκλοφόρησε, θα μου τα πεις, το οποίο κυκλοφόρησε το 82 από την Vertigo και στη συνέχεια μετεξελίχθηκε η μπάντα σε Τερμίτες με άλμπουμ όπως Αμαρτωλή Μαρία, τα Τσιμεντένια Τρένα, το Τερμίτες και Φίλοι, κλασικό live του 86 στη Vertigo κτλ. Ποιο? Από Κανακοπή, ναι, Χρήσανθε. Σε ηλικία 63 ετών, στον αγαπημένο του Βόλο, έτσι, στον τόπο της γέννησής του. Θυμάμαι ότι τον έχει βγάλει εδώ, τον Λαβρέντη, πρωί ο Άκης Ακισλόγλου με τον Γιώργο το Ζαγόρα. Ήταν η ιδέα του Γιώργου του Ζαγόρα και ο Ζαγόρας έκανε κυρίως ερωτήσεις, γιατί ο Άκης δεν είχε ιδέα από μουσική και είναι και λογικό. Στη συνέχεια ο Λαβρέντης έκανε την γνωστή solo καριέρα, ο Μαγαπάς και η Σαγαπό του 90, Διδημότυχο Blues του 91, Ρίξε Κόκκινο στη νύχτα του 93 και πάει λέγοντας. Λέμε αντίο σαν λίμπερο, σαν σταθμός και σαν εκπομπή στον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Καλό ταξίδι να έχει και που πάει. Μας αφήνει πλούσια παρακαταθήκη. Επαναλαμβάνω, για μένα το άλμπουμ σταθμός είναι το άλμπουμ Armageddon των PLJ Band. Μια υπέροχη δουλειά και δύσκολη για την εποχή της και για την Ελλάδα. Στα σκαλιά και ύστερα παιχνίδι να σου κάνει. Λοιπόν, καλωσορίζω Χρύσανθο. Όπως είπα, είναι σε ετοιμότητα από τις 8 το πρωί. Απλά μου έστειλε μήνυμα ότι δεν προλαβαίνω πριν τις 11, γιατί έχει τρέξιμο πολύ δουλειά με τον προπονητή του Άρη. Καμία σχέση με προπονητή Άρη, με τίποτα. Είμαι σίγουρος με ποιο θέμα θα μπει για την επίθεση που είχαμε. Ποια επίθεση? Στην Ακαδημία του Ολυμπιακού. Γιατί να πούμε αυτό? Α, sorry, συγγνώμη. Νόμισα. Θα πούνε στις 12 αυτά. Λάθος εγώ. Αυτά θα πούνε στις 12. Έχεις μία τάση εδώ και ένα που γύρισες, εδώ και 5 μέρες που γύρισες διακοπές, να λες συνέχεια θα τα πούνε αυτά στις 12. Θα τα πούνε στις 12. Ναι, ρε φίλε. Τι τάση είναι αυτή? Κάνω πρόμο την 12η μεσημβρινή. Να συνηθίσει ο κόσμος σιγά σιγά. Ωραία, εντάξει. Ότι οι αλήθειες θα ακούγονται στις 12. Λοιπόν... Άρα, σαν να λες εδώ πέρα, λες ψέματα. Λέμε ψέματα. Όχι, οι αλήθειες. Είναι λίγο προσβολή αυτό. Οι αλήθειες, εντάξει. Στην πόλη έγιναν διάφορα πράγματα. Δηλαδή, και ακούω από το πρωί στο ραδιόφωνο ότι ο Μαρινάκης έμεινε στο ίδιο ξενοδοχείο με το Μητσοτάκη. Ό,τι θες. Με το Σιγηρητά χθες μιλούσα. Περίμενε, όχι. Στο ή μαζί δωμάτιο. Περίμενε, σου λέω. Ο Μαρινάκης έμεινε, λέει, στο ίδιο ξενοδοχείο με το Μητσοτάκη. Στο δηλαδή, πρόσεξε, δηλαδή, τι έπρεπε να γίνει. Δηλαδή, δεν μπορεί ο Μητσοτάκης με το Μαρινάκη, αν θέλουν να τα φτιάξουν, να είναι στην Αθήνα. Πρέπει αυτό το διήμερο στη Θεσσαλονίκη να συναντηθούν μαζί στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Αλλά είναι δυνατόν? Δηλαδή, πραγματικά, μετά καθόμαστε και λέμε και μας λένε είστε του Ολυμπιακού. Είναι δυνατόν να τα λέτε αυτά εσείς που ο Πρωθυπουργός έμεινε στο ξενοδοχείο του Προέδρου σας? Δηλαδή έμεινε στο ξενοδοχείο ιδιοκτησίας του Προέδρου. Ναι. Ο Πρωθυπουργός. Να τους μόλις πρέπει να πω και κάτι. Να πω και... Καλημερίζω. Φοράς τη σερτάρα.
Φορά τη σερτάρα, μπαντάρα, κλαίω. Πάει να σε γλύψει, γιατί πήγε το πρώτο θέμα που θα πει να ήταν η επίδεση. Ο Βαγγέλης αυτούς... ο Μαρινάκης ήθελε να μείνει εδώ στο Καστοριά, επειδή μίλησα το πρωί με τον άνθρωπο. Δεν υπήρχε δωμάτιο, επειδή μένουν πάρα πολλοί Πακιστανοί που ήρθαν τώρα με το πλοίο αυτό. Φίλοι του, με τηλέφωνα. Καμία σχέση. Και αναγκαστικά. Εμείς δεν χαιρόμαστε, ρε φίλε, που υπάρχει μια μορφή προπαγάνδα απίστευτη κατά του Προέδρου. Με τι είναι χαρό, δεν ξέρω. Έχω άλλα πράγματα. Το ότι η πόλη σου είναι έρμεο κλακαδόρων συχαμένων. Κλακαδόρων. Συχαμένων. Γιατί συχαμένων, ρε φίλε. Γιατί συχαμένων. Γιατί το τώρα συχαμένοι. Με το ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν συχαμένοι. Κάτσε λίγο, ρε αγόρι μου. Τι συγκρίνεις τώρα με το άλλο. Γιατί να συγκρίνεις. Τι εννοείς. Ποιους εννοείς τώρα. Τι συγκρίνεις τώρα με το άλλο. Πολιτική μεν, πολιτική και δε. Και αν και γίνει μια πλατεία εκεί, είναι όλα καλά. Δεν σημαίνει ότι η Θεσσαλονίκη πρέπει να χαίρεται όταν εμφανίζονται αυτή μια φορά το χρόνο και μας εμφανίζουν τους φορτιζόμενους τροχονόμους. Συμφωνώ, συμφωνώ. Δηλαδή, συμφωνώ, αλλά δεν υπήρχε. Πέρσι δεν υπήρξε κανένας να ρωτήσει τον κύριο Τσίπρα αν έχει σχέσεις με τον Ιβάν. Τι λες, ρε. Υπήρξε ερώτηση δημοσιογράφου. Κάθε φορά. Στη ΔΕΘ. Να σου πω. Στη ΔΕΘ. Όχι, δεν σε άλλες 500 συνέντευξεις τύπου που γίνανε στην Ελλάδα. Στη ΔΕΘ όμως ο συνάδελφος. Στη ΔΕΘ ενημερώθηκες. Περίμενε. Στη ΔΕΘ ενημερώθηκες. Ότι δεν αφήνανε ραδιόφωνο σε όνειρο να κάνω ερώτηση. Και ο συνάδελφος πώς την έκανε. Έτσι, ξεκάρφωτα. Δεν νομίζω. Καταρχήν είπε το εξής. Είπε το εξής ότι είναι από το Θεσπορτς, έχει κλείσει η εφημερίδα. Πώς γίνεται, βέβαια. Είδες, ο αόρατος. Γιατί δεν είπε open. Δεν τράπηκε να το πει. Ναι, ακούω. Υπήρχε αποκλεισμός ραδιοφώνων στη Θεσσαλονίκη. Ραδιοφώνων συγκεκριμένων. Όλων. Όλων και όλα ήταν. Όλες οι ερωτήσεις γίνανε από φύλλα προσκύμενο. Σταύρο, το ράδιο Θεσσαλονίκη δεν καλά, εδώ έκανε open, ρε φίλε. Τι φύλλα προσκύμενο, ο open. Μου, η τηλεόραση δεν είναι ραδιόφωνο. Ναι, αλλά αυτό δεν είπε ότι είναι open, είπε ότι είναι. Θε news, είπε ότι είναι. Ποιο είναι. Αυτό που έκανε την ερώτηση για το Μαρινάκι. Ωραία, και. Ο Παοξής. Εντάξει, αυτό που έκανε, δεν σου άρεσε. Εγώ, τι έκανε δηλαδή ο Μαρινάκης, δεν κατάλαβα. Το ότι ήρθε και όπου ήταν μέσα στο ίδιο ξενοδοχείο, φάγανε μαζί, κάναν, δηλαδή, σου αρέσει. Μα σου λέω ότι, συγγνώμη, η διαπλοκή, δηλαδή, Σταύρο, πρέπει να φάνει στο ΜΕΤ της Θεσσαλονίκη για να γίνει. Είναι πιο βαθύ το πρόβλημα. Άφησε μπουρμπουάρ στις 7 θάλασσες. Εγώ λέω ότι το πρόβλημα, άκουσα να σου πω, Σταύρο μου, το πρόβλημα για όλους μας είναι το εξής. Όταν τρώνε η δική μας. Όχι, Χρυσάνθε. Δεν είναι έτσι, φίλε. Φάει το μετρό στο 23 τώρα και βάλει το εκεί που ξέρει. Γιατί πριν τι έγινε. Γιατί πριν. Επειδή ο Τσίπρας έκανε όλο αυτό το χάος με αυτόν που έφερε για πρόεδρο στο μετρό, γι' αυτό γίνεται. Δεν ήξερε και για τον ΟΑΣ τίποτα. Πλήρωσε τέτοιο. Έλα. Ο ΕΝΦΙΑ 25% κάτω. Δεξιούλη. Καλύτερα δεξιούλη. Καλύτερα δεξιούλη παρά προδότη. Όχι, το γύρισε τώρα. Ο Μάο Τσετούγκ είναι στους άλλους. Κάτσε. Στους άλλους. Ναι. Να τα λες νωρίτερα ότι έρχεσαι. Ξεσκίσανε τις πλασπισίδες τη ξεκινήσει. Εντάξει, ναι. Να πω μας κάτι. Κρίμα για τον κύριο Γιώργο τον Κούδα. Περίμενε. Το σέβομαι. Να τον στένεται, να εκτίθεται, να δίνει φανέλες και αυτά. Δεν έδωσε φανέλα. Δεν έδωσε φανέλα. Την πλακέτα. Φανέλα μόνο στον Τσίπρα δίνει ο Πάο. Εντάξει. Φανέλα δεν θα δώσει, δεν θα πάθουμε τίποτα. Γιατί δεν έδωσε ο Γκαγκάτσι, δεν έδωσε τον Καμένο. Στον Καμένο έδωσε φανέλα. Ναι, όμως είδες δίαιτα που έκανε. Τι, ποιος. Περίμενε, Κόλκα, ξεκίνησα με ύμνο. Κορυφαίος παράγοντας, Θόδωρος Καρυπίδης, πανέξυπνος, prime minister. Πάρ το μήνυμα. Δεν θα γίνει ποτέ πρωθυπουργός. Prime minister. Φανελάρι. Μπράβο, ρε Θόδωρο Καρυπίδη. Μπράβο, ρε φίλε. Κάντε απλώσικα πληρώσουμε. Με τις χορηγίες που θα πάρουμε τώρα. Ναι. Μόνο εσύ τα παίρνει τόσα χρόνια. Ναι. Α, πάρουμε κι εμείς. Θα πληρώσει Μητσοτάκη. Πίσω μου έρχεσαι και παίρνεις τις ίδιες. Ποιες. Επειδή δεν είναι. Α, ίδιες χορηγίες παίρνουμε. Ναι. Ωραία. Με έκανες και την ΕΚΟ ήρθες πήρες. Πούντι. Δεν θυμάσαι τότε με τον Τσοχατζόπουλο που κάζατε. Δεν είχα ΕΚΟ. ΔΕΠΑ είχα. Μετά από δύο χρόνια. Ναι. Άρα σε δύο χρόνια τι θα έχω. Άρα παρακάλα να πέσω. Στίχημαν. Στίχημαν θα βάλω σε δύο χρόνια. Α, είχα και τη στίχημαν. Την είχα και τη στίχημαν. Έχω bet shop. Κλαίω. Bet shop. Τον είπε Καραγκιόζη, δεξιούλη. Φιλικά όμως είπε στο τέλος. Τραγικό, θλιβερό. Φιλικά όμως στο τέλος το είπε. Φιλικά. Λοιπόν, αυτό ακριβώς είναι, φίλε. Κατάλαβες. Τόσα χρόνια αυτά με τον Τσίπρα τα είχαμε αυτά. Δεν τα είχαμε. Τώρα που ήρθε ο Μητσοτάκ, δεν είπανε. Για φοροελαφρύνσεις τίποτα. Ο ΕΝΦΙΑ που πληρώνει το μισό από ό,τι θα πλήρωνε. Όπα, θέλω να είμαι δίκαιος. Θέλω να είμαι δίκαιος. Ευχαριστώ, Κυριάκο. Φυσικά, ρε φίλε. ΕΝΦΙΑ 2 ευρώ, 2 ευρώ και 4 λεπτά κάτω. Σε σχέση με πέρσι. Δεν γίνεται αυτό. 200 ευρώ κάτω είμαι. Μήπως έχει κάνει και επιλογή. Στο μήνα. 10 ευρώ κάτω είσαι. Είμαι. Πόσο είναι το σύνολο του. Σε σχέση. Περίμενε, ο ΣΥΡΙΖΑ πέρσι. Το ποσός. Ο ΣΥΡΙΖΑ πέρσι μου το κατέβασε.
8-8,5 ευρώ. Ναι. Και από το περσινό του ΣΥΡΙΖΑ, ναι, τώρα το πήρα προχθές, ναι, ναι, από τη λογίστριά μου, το, ο μήνας μου, 2 ευρώ. Το σύνολο πόσο είναι, πόσο τις 100. 12. Πόσο τις 100, τις 100 ρε φίλε. Α, δείξε, κάντο ρε ΣΥΡΙΖΑ. Άμα πληρώνεις 100 ευρώ και είναι 8 ευρώ κάτω, είναι 8%. Αν πληρώνεις 80 ευρώ και είναι 8 ευρώ κάτω, είναι μεγαλύτερο ποσοστό. Πόσο τις 100. 20%. Εκεί είσαι. Αυτή. Πρέπει να. Όχι 20. Αθήνη βαθμίδα. Ναι, πρέπει να. Κάπου. Εκτός αν έχεις πολλά σπίτια. Όχι. Ένα... Ρε, εσύ μην μπερδεύεις, Χρήσανθε. Αν πληρώνα, παράδειγμα, πέρσι 32 ευρώ. Δεν πάει με τα ευρώ. Φέτος πληρώνω 30. Δεν πάει με τα ευρώ. Με τα ευρώ δεν πάει είναι. Με ποσοστό. Δεν είναι ανάλογα με τα ευρώ, με ποσοστό πάει. Πάει 20%, 25%. Μα σου λέω στην πράξη το νούμερο. Έκπτωση, τι είστε, έκπτωση, στο κάνω ακόμη καλύτερα. Η έκπτωση, άμα. Ναι, έτσι όμως δημιουργείς εντυπώσεις. Είναι λίγα τα λεφτά. Όχι. Λέω ότι είναι μια χαρά είμαι. Γιατί μου κατέβασε πολύ πέρσι ο ΣΥΡΙΖΑ και από το πολύ που μου κατέβασε, κατεβάζει κι άλλο. Μάλιστα. Ο Κυριάκος μια χαρά είμαι. 120 δόσεις, να θυμίζουμε κάτι. Θέλω να είμαι δίκαιος. Θες να είσαι δίκαιος. Όχι, δεν έχω κάτι. Άρα είναι επιλείψιμο να τρώει ο Μαρινάκης με το Μητσοτάκη. Με έναν στον ίδιο. Ενώ να μένει ο Τσίπρας στον Ιβάν, δεν είναι επιλείψιμο. Ναι. Εντάξει, ωραία. Έμαθα τρελά μπουρμπουάρ, φύγανε. Καλά έκαναν. Τρέξανε σερβιτόροι, παοκτσίδες. Ναι, φυσικά. Τα καβατζώσανε. Ο δήμαρχός μας, μπράβο, εδώ θέλω να πέρα από την πλάκα. Άκου λίγο. Ναι. Εγώ σε αντίθεση με τους κυρίους που είναι στις συγκεκριμένες, πώς συγκεκριμένες. Η αλήθεια μετά, ναι. Εγώ λέω το εξής. Και το αποδεικνύω και τώρα. Ναι. Ο Ζέρβας, ξέρετε, δεν ήταν μαζί μας, ναι, στην όλη κατάσταση. Και ήταν με τον ΠΑΟΚ κτλ. Και δεν θα είναι ποτέ. Ναι. Νομίζεις. Ναι. Είναι ήδη μαζί μας. Καλώς. Λοιπόν, καταρχήν πήγε ένας από αυτούς που πήγε στο... Εντάξει, ναι, το... Λοιπόν, χίλια μπράβο στο Ζέρβα, για να δείτε ότι εγώ δεν πάω με παροπίδες. Κωνσταντίνε, χίλια μπράβο. Όποτε λέει κάτι καλό και σωστό ο δήμαρχος, θα αποθεώνεται, φίλε. Πέρα ότι. Συγχαρητήρια και στον Νίκο τον Ζεϊμπέκη και σε όλους τις καθαριότητες και τα λοιπά που τη Θεσσαλονίκη, ενώ γίνεται ο χαμός σε δύο μέρες, σε μία μέρα μέσα την καθαρίζουν. Βέβαια γίνεται μόνο μια εβδομάδα το χρόνο αυτό, πρέπει να το δούμε και για τις υπόλοιπες μέρες. Αλλά αυτή τη βδομάδα τουλάχιστον βλέπεις τίποτα πεταμένο κάτω. Θα πω γι' αυτό. Λοιπόν. Γιατί βογκάμε όλοι στον τεπό. Λοιπόν. Κάνανε δουλειά. Κάνανε δουλειά. Θέλει ακόμη πολύ δουλειά απλά. Λοιπόν. Κάνανε δουλειά όμως. Λοιπόν. Χίλια μπράβο στο Ζέρβα, ο οποίος βγήκε και σε σχέση με τη Μακεδονία είπε την πραγματικότητα. Δεν έκανε αυτό το οποίο έκανε ο Μπουτάρης και είπε κιόλας ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να πάω στα Σκόπια για να νομιμοποιήσω μια κατάσταση, γιατί είμαι ο δήμαρχος της Θεσσαλονίκης και ο δήμαρχος της Θεσσαλονίκης είναι δήμαρχος της πρωτεύουσας της Μακεδονίας, της κανονικής, της πραγματικής Μακεδονίας. Οπότε δεν πρόκειται να πάω για πολιτικούς λόγους, εδώ θέλω να πει όπως έκανε ο προκάτοχός μου και κάτι άλλο. Λοιπόν, να πάω στα Σκόπια για να τους νομιμοποιήσω. Επειδή λοιπόν εγώ δεν έχω παροπίδες σε διαζητήματα και δεν ξεφωνίζω τη Νέα Δημοκρατία επειδή είναι με τον ΠΑΟΚ και δεν θα ξεφωνήσω ένα ΠΑΟΚΣΥ επειδή απλά είναι ΠΑΟΚΤΣΙΣ ή υπήρξε αυτή η διαμάχη που είχε με τον Ταχιάο τότε ο Αριανός με τον ΠΑΟΚΣΥ κτλ. Του λέω χίλια μπράβο στο συγκεκριμένο γεγονός και όποτε κάνει σωστά πράγματα, όπως έκανε σωστά πράγματα με τις τοποθετήσεις των αντιδημάρχων, γιατί δεν το είδε με ρεβανσισμό. Αλλά έχει βάλει, αν δεις, αντιδημάρχους από τον Ταχιάο. Αυτό κάτι μου δείχνει. Και όταν κάνει κάτι θετικό, θα το λέμε. Θα το λες, τέλος. 100%. Εμείς δεν είμαστε. Δεν είμαστε. Α, ξεφωνήσουμε μια Δημοκρατία και Μητσοτάκη, ναι, συνεχώς. Ναι. Ή είμαστε με τον ένα και τον άλλο και τον άλλο. Όταν κάνει κάτι θετικό, που έκανε εδώ θετικό για μένα, κάτι δική μου κρίση, ο Ζέρβας, θα σημειώνεται. Γιατί εγώ θέλω από τον δήμαρχο της πόλης μου να πάει μπροστά την πόλη μου. Και αν την πάει μπροστά την πόλη μου. Και δεν φιλοδοξώ να μπω στη TV 100, να ξέρετε, μπορούσα εύκολα, αλλά δεν μπαίνω. Δεν έχω κανένα όφελος γιατί κάποιος μπορεί να το πει και αυτό. Κατάλαβες, ναι, γιατί ο Ζήμπη, ξέρεις ποιος είναι υπεύθυνος, δεν πιθέν τώρα. Για ποιον? Ο Ζήμπεκης. Για την TV 100. Για την καθαριότητα. Α, για ποιον? Και για την καθαριότητα. Όχι, πρόεδρος δεν πιθέν. Θέλω να μιλήσω, θα το πάρω να μιλήσω, κάνω πλάκα. Πάρ' τον Νίκο να πάρει. Για την καθαριότητα. Ας την καθαριότητα. Καμιά εκπομπή να κάνεις. Στη Βία, ναι, δεν πρέπει να κάνεις μια λόγου τέχνης. Εννοείται. Τόσοι και τόσοι έχουν κάνει. Εννοείται. Δεν πρέπει να πάρουμε τον Νίκο να ποιος κάνει. Ποιος Διογέννης Μαριόλας τώρα. Καλημέρα, Διογέννη. Ναι, το Διογέννη, φίλος μου. Λοιπόν, για να είμαστε ξεκάθαροι. Έτσι. Ναι. Αυτά. Τώρα για το λοιπόν, περιστατικό που είπες. Ναι. Με την επίθεση στις Ακαδημίες του Ολυμπιακού. Την καταδικάζουμε ή θα την... Φυσικά και την καταδικάζουμε, ρε φίλε. Αλλά δεν ξέρω ακριβώς τι έχει γίνει. Έχω διαβάσει στα site ότι υπήρξε μια ομάδα 50 ατόμων που πήγε κτλ. Το πολυδένδρι που είναι, βοήθησε με λίγο. Πολυδένδρι, δεν ξέρω. Χρήστο, το πολυδένδρι σου στα λέει τεφά, κάτι. Στα τεφά έγινε το περιστατικό. Στα τεφά, στα κήπεδα των τεφά έγινε το περιστατικό. Ναι.
Τον ΤΕΦΑ είναι και φυλάσσεται ο χώρος ή είναι πανεπιστημιακός? Έχει. Κάτι ήταν έτσι. Ναι. Δεν έχει σημασία τι φανέλα φορούσαν. Με λύπη μου όμως βλέπω ότι τα σχόλια έχουν να κάνουν με το τι φανέλα φορούσαν. Ναι. Μου θύμισε το περιστατικό που είχε γίνει πριν χρόνια. Γράφτηκε στο ίδιο site, γράφτηκε. Ναι, όχι. Όχι. Το Ολυμπιακό, ρε φίλε. Με λύπη μου ξαναλέω ότι τα σχόλια έχουν να κάνουν με το τι φανέλα φορούσαν. Αν δηλαδή φορούσαν μια φανέλα. Τι να σου πω. Πες ένα ουδέτερο. Πανδραμαϊκός. Όχι, της Ξάνθης. Ναι. Και γινόταν το ίδιο, θα καταδικάζονταν από όλους. Ναι. Επειδή φορούσε του Ολυμπιακού, πάμε τα συνειρμικά. Αυτοί όμως που είχαν κάνει εκείνο και τότε και, στο και, θέατρο, και οι ναύτες στο λιμάνι και η τρούμπα και το ναι. τέτοιο και εκείνο. Ναι. Ναι. Πάμε έτσι. Ναι. Ξεχνάμε ότι εδώ μιλάμε για παιδάκια. Ναι, εντάξει, δεν το σχολιάζω καν. 15χρονα. Τώρα θα πει κάποιος, και που ξέρει ότι ήταν οπαδί μια συγκεκριμένη ομάδα. Όπως προσεκτικά βλέπετε, δεν έχω πει ποια ομάδα είναι αυτή που όρμηξαν. Είμαι πάρα πολύ προσεκτικός. Όλοι ξέρουμε ότι ήταν οπαδί του Ηρακλή. Δεν αντιδρώ εγώ, το βλέπετε πολύ προσεκτικά, δεν αντιδρώ. Ηρακλή δεν είναι. Sorry, Άρης Παλαιοχωρίου είμαι εγώ. Sorry. Σωστό. Άρα ήταν οπαδί του Άρη. Παλαιοχωρίου. Παλαιοχωρίου. Ωραία, εντάξει. Άρα μπορούμε να λέμε Άρη Παλαιοχωρίου, δεν μπορούμε. Ναι. Αυτά να πω λέω. Γιατί δεν. Εσύ σχόλιο γι' αυτό δεν θα κάνεις. Ναι, για την επίθεση. Που πήραν από τα παιδάκια τις φανέλες. Την καταδικάζω. Για μένα, Χρήστα, αυτά δεν αντέχουν σε κριτική, ειλικρινά. Δεν αντέχουν σε κριτική. Ναι, αλλά όταν δεν κάνουμε κριτική δεν για τα αυτά. Δεν τα έχω κάνει ποτέ. Όταν δεν κάνουμε, δε κάνουμε κριτική για αυτά, αφήνουμε να κάνουν εντός εισαγωγικών κριτική αυτοί οι οποίοι στο τέλος της ημέρας τα επιδοκιμάζουν αυτά. Ό,τι είχα πει τότε για την επίθεση στην Αθήνα, στο κέντρο, στο θέατρο, στην παράσταση του ΠΑΟΚ. Στο δρόμο με τον Πάο, είχα φέρει και εδώ πέρα την κοπέλα, την πρωταγωνίστρια τη μία. Άλλο παράσταση, γίνει, άλλο παιδάκι. Τα πάντα. Όλα είναι. Ναι, και εκείνα τα καταδίκασα που ήταν για ενήλικες. Πόσο μάλλον όταν εμπλέκονται παιδιά, παιδιά. Αυτό, τέλος. Πόσο μάλλον αυτό, δεν σχολιάζω. Όταν καταδικάζαμε επίθεση για ηλικία δικιά μου, γαϊδούρια. Σε εισαγωγικά. Το μικρότερο που έχει πέσει ο Ένφια, λέει εδώ, είναι 20%. Το λιγότερο που έχει πέσει στον καθένα είναι 20%. Εντάξει. Εκεί άρα πρέπει να είναι σε λίγο. Εκεί το λέω. Εντάξει. Αυτό με τη ΔΕΘ. Αυτό με τη ΔΕΘ. Το θεωρώ μεγάλη βλαχιά. Αγαπώ τους βλάχους. Λατρεύω τα βλαχοχώρια. Ποιο? Όλο αυτό με τις ομάδες μας. Ναι. Απαράδεκτο. Και ο Ηρακλής. Πάρε φανέλα. Αβγιανάκι. Πάρε φανέλα. Πίσω. Κυριάκος φανέλα Ηρακλής. Τι έλεγε φανέλα. Ναι. Έλεος. Καλά, εδώ προκαλεί και τρόμο αυτό. Ο Κυριάκος ευχήθηκε να επιστρέψει εκεί που του. Συμφωνείστε. Και πέρσι δόθηκε φανέλα από τον Άρη, όταν δεν ήταν πρωθυπουργό. Και Άρης και πάω. Γιατί εμείς δεν το κάνουμε όταν είναι πρωθυπουργό μόνο. Είναι στην έκθεση, έρχονται. Και βγήκε Ευρώπη η ομάδα. Εντάξει. Έρχεται. Εντάξει. Το θεωρώ βλαχιά. Τώρα ο Γιώργος. Τι θες να σου δώσει η ομάδα. Να μην καθόλου τίποτα. Να μην ασχοληθεί, εντάξει. Τίποτα. Σε καμιά χώρα του δυτικού πολιτισμού. Με ποιον πολιτισμό είμαστε, ρε παιδιά. Έχετε δει ποτέ στην έκθεση τη μεγάλη πηγαίνει στον Μπέρμιχαμ να πηγαίνει και να δίνει να περνάει ο πρωθυπουργό ή η πρωθυπουργό? Δεν το ίδιο. Και να δίνει φανέλα άστον Βίλα. Δεν είναι το ίδιο. Η ΔΕΘ έχει συνδεθεί. Έχετε δει με τις βλαχές. Είναι κατά κάποιο την τρόπο. Την αγαπώ, τη ΔΕΘ τη λατρεύω. Άκουλιο, κατά κάποιο τρόπο. Καταρχήν γίνεται η εξαγγελία της εκάστοτε κυβέρνησης. Yeah. Άρα έχει δώσει πολιτικό χρώμα. Από μόνη της. Αυτή είναι. Να σου πω κάτι όμως. Το Μπέρμιχαμ που λες δεν είναι το ίδιο, ρε Μάρια. Δεν... Σε όλες εκφάσεις. Να γίνουμε το. Είναι κάποτε... άλλη ελληνική κοινωνία. Τι να κάνουμε είναι... τώρα. Δεν γίνεται τώρα. Όλοι δηλαδή τόσο ταλκά. Να οδηγάμε και από την άλλη μεριά. Και λέω για τον Ηρακλή. Α, λέω και για τον Ηρακλή. Εννοείται. Mm. Πάρε. Όχι, ρε Σιφώτη, μην τη δίνει τη φανέλα. Τόσα χρόνια δίνουμε φανέλα. Τι χαίρι είδαμε. Θυμάμαι, με νιώσει. Είχα μαλλιά όταν πρωτοείδα. Όπως έγραψε ο φίλος μου ο Αδαμίδης, δεν δώσατε φανέλα πέρσι. Άλλα πράγματα δώσατε πέρσι. Ναι. Τι δώσαμε. Παπούλι. Τι, παπούλι. Παπούλι. Παπούλις παίζει εκεί στην Κύπρο είναι αυτός. Ναι, ωραίος παίκτης. Mm. Ωραίος. Τώρα έχεις νοστάλγησα, ομάδα, λέει ο 789, νοστάλγησα Κόλκα. Αν δεν γυρίσει ο ΠΑΠ, φέρτε ξανά μόνιμα Κόλκα στην Τρόικα. Γιατί αυτή η εκπομπή τρέφεται από την κόντρα. Μαριέ, ωραία η φάπα στην Μόντσα. Άντε ρε βλάκες. Άντε τώρα, τα πιο αβαβά που υπάρχουν, με στη Μάντε, το πιο, δεν το είδα αλλά άκουσα. Βλάκες. Αβαβά έκανε ο άλλος. Αβαβά. Α, τι έκανε. Βλάκες με στη αβαβά. Μόντσα τώρα για να χαρείς. Βλάκες. Μαζεύτηκαν οι κάφροι, πήγε έχει, να μιλήσει το παιδί. Η εκπομπή ήθους έχει, βλάκες, βλακούλι. Α, όχι, δεξιούλι, δεν είμαι βλακούλι, σωστό. Καραγκιόζι. Δεξιούλι, καραγκιόζι, αλλά το καραγκιόζι μετά είδες είπε. Ένιωσε τύψεις.
Γιατί γίνεται μπαμπάς τώρα. Και είπε, όχι, φιλικά λέει. Φιλικά. Καραγκιόζη φιλικά. Κάποια μέρα η κόρη σου θα πει τον γιο του Καραγκιόζη και Βλακούλη. Το βλέπω το έργο. Είδα δοκιμαστικά, πάει να μιλήσει το παιδί και το γιουχάρουν όλοι από πίσω. Κανίβαλοι, κανίβαλοι. Ο Χάμιλτον πάει να μιλήσει στη Μόντσα. Τώρα βαβά ήταν αυτό. Για να χαρούνε. Και ο άλλος μου στέλνει για το Μονεγάσκο, λέει, σε κατούρισε, σου άρεσε. Άντερε Γιώργο Ιταλό. Την προηγούμενη εβδομάδα. Άντερε Γιώργο Ιταλό, πάνε πάρε την Καλυθέα πετσέτες. 2,5 ευρώ τη δίνεται. Προφορά, Φεράρι, 2,5 ευρώ. Και αν την παζαρέψεις, με 1,5 την πήρες. Άιντε, τραγική ομάδα. Άιντε. 11,5 ώρα παίζει η εθνική, παιδιά. Το είπαμε, ναι, ναι. Να ξέρετε, και χθες ήταν καταπληκτική η εθνική μας. Έφερε 1-1 και με το Λίχτενστάιν. Είπα, μεγάλος αλήτης, αυτός που ανέβασε στραβοπάτημα για το Λίχτενστάιν. Θεούλης. Αλήτης. Πρώτο βαθμό, ρε φίλε, πήρε. Πραγματικά αλήτης. Πρώτο βαθμό πήρε. Είπα, Χρήσανθε, ένα μεγάλο μπράβο και στις δύο χώρες για τις στιγμές που μας πρόσφεραν το Σάββατο. Δεν σηκώθηκα ούτε για κατούριμα. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ελλάς. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ούτε το είδα. Χόρτασα μπάσκετ, δεν έχασα ούτε κλάσμα. Και μόνο, κλάσμα. Και μόνο για 7 φάσεις. Πέρα νυχτωμένη Λιθουάνο, Σερβορόσο, Κρόατο, Δομινικανό, Γάλλο, Ιταλό. Καλά, πιστεύω Εθνική Ιταλία παίζω κι εγώ. Δηλαδή, αν χάσω 3 κιλά. Στην εθνική Ιταλία σε αυτή είδα περίπου 7-8 λεπτά με τους. Με τους ποιους παίζαν, τέλος πάντων. Με Πουέρτο Ρίκο. Πιστεύω ότι αν χάσω. Ο Τσαλτίδης, άμα χάσει 5-6 κιλά ακόμη, παίζει βασικός. Με αυτή τη φανέλα και, με τη φανέλα που φοράει τώρα αυτή. Και Nike είναι και Ατζούρο είναι. Ωραία. Με αυτή παίζει. Άνετα, για πλάκα. Λοιπόν, άμα την επιστροφή μας ανοίγουμε γραμμές, μην ξεχνάς Γιάννης Πάριος αύριο βράδυ. Ανοιχτό θέατρο Σικαιών. Μάνος Κατράκης. Τρεις διπλές προσκλήσεις. FM και ενώ ονοματεπώνυμο, δίπλα γράφεις Πάριος ή live με ελληνικά και αγγλικά σύμβολα, αποστολή στο 54526. Αυτός που κάνει τα σουπεράκια στην ΕΡΤ, ρε παιδιά, δεν γίνεται. Γιάννης Καλαμπόκης, βοηθός προπονητής Εθνικής Ελλάδος. Ναι. Αποφασίστε ποια θα έχετε σε γενική και ποια σε ονομαστική. Βοηθός προπονητής Εθνικής Ελλάδος. Καλά, τώρα μπέρδεμα γίνεται. Πάνω στο άνω κάτω, εντάξει, γίνεται μπέρδεμα. Στο άνω κάτω. Στο άρπα κόλλα έτσι και τα λοιπά γίνεται μπέρδεμα. Στο άρπα κόλλα, τι άρπα κόλλα, ρε φίλε. Να κλείσουμε σήμερα 11.30. Να το δούμε. Θα το βλέπουμε έτσι. Θέλω να το δω. Ποιο? Τώρα εδώ πέρα είναι. Ας... Τι, δεν σ' αρέσει. Τι θες, θες να έχεις ήχο, να ακούς πόσες φορές θα λέει κρίμα. Βάλτο στη μεγάλη. Όχι, στη μεγάλη Κατερίνα. Στη μεγάλη. Χαζά τώρα, στη μεγάλη στη μέση. Α, μην τα λένε τώρα. Και πάνω καλά είναι το άλλο. Δομινικανή Δημοκρατία, Λιθουανία, ορίστε, 0-2, τέλος. Ωραία. Αυτά. Έγινε. Λοιπόν, αδέρφια, άμα την επιστροφή μας ανοιχτές γραμμές. 23-10-287-888. Γεια σου, ρε Χρήστο, και όσα ρε γίγαντα. Εδώ είμαστε, παιδιά. Τσαλτίδη, Ασλαμής, Ασλαμής, Τσαλτίδη. Οι γραμμές ανοιχτές 23-10-287-888. Η 6:30 λέει Πάριος, καλημέρα, καλέ μου Μάριε. Δεν είχε έκτοτε ο Χρύσανθος, γι' αυτό και το, δεν είναι αγενέστατη κοπέλα. Απλά δεν είχε έκτοτε ο Χρύσανθος. Το θέλω πολύ να πάω, λέει, ήρα ολέ. Και το θες πολύ να κάνουμε, ρε φίλε, το δώσω, ρε, εσύ, και άλλοι το θέλουν πολύ. Τρεις διπλές προσκλησούλες. Γιάννης Πάριος. Αύριο το βράδυ στο ανοιχτό θέατρο Σικιών Μάνος Κατράκης. FM και ανώνυμα τεπώνυμο, δίπλα Πάριος ή live αποστολή στο 54526. Περιμένει φίλος Χρήστο. Περιμένουν δύο πελάτες. Περιμένουν. Καλημέρα. Να λέτε όνομα και ομάδα. Ναι, καλημέρα. Ναι, πελάτης νούμερο 1. Ναι, πάμε. Λευτέρης οπαδός της ΑΕΚ. Πάμε από Αθήνα. Ναι, ναι. Μάριε, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Ναι, ναι. Τι έγινε με τον Ηρακλή τελικά? Ωραία, όλα καλά, μαζεύονται παίκτες, είναι ναι. Πολλοί, με μεγάλη παρουσία στην πρώτη εθνική, παρακαλά να έρθουν, ακόμη και πρώην του ΠΑΟΚ, δεν κάνω πλάκα, σοβαρά. Τι έγινε με το Βόλο, τον πήρατε το Βόλο το Αφημί? Όχι, ποιο Βόλο βρε, Άρης Παλαιοχωρίου Χαλκιδικής. Α, το Άρη Παλαιοχωρίου θα ναι. Γίνεται μια ομάδα με αυτούς, πάρει το Αφημί. Ναι, ναι, με αυτούς, ναι, τέλος, ναι, ναι. Ωραία, Σπύρος λοιπόν, Μπαξεβάνος λοιπόν, προπονητής, ναι, ναι. Ωραία, άρα ρυθμίστηκε αυτό το θέμα, να ρωτήσω κάτι άλλο. Ναι. Ο κύριος Θεροσίδης βγήκε να μας πει ότι το Λιχτενστάιν είναι με μεγάλη χώρα και εμείς είμαστε μικροί και γι' αυτό έφεραμε ένα-ένα. Όχι. Γιατί περιμένω να το ακούσω, δήλωση του Ρωσίδη περιμένω. Γιατί που κολλάει, είχε πει κάτι ανάλογο. Γιατί είχε βγει ο κύριος Θεροσίδης και είχε πει ότι είμαστε μικρή χώρα. Και ότι επειδή είμαστε μικρή χώρα, γι' αυτό δεν παίρνουμε καλά αποτελέσματα στο ποδόσφαιρο. Σε αυτό έχει δίκιο, ναι. Δεν μπορεί η Ελλάδα να πηγαίνει. Ναι, μπορεί όμως να φέρνει ισοπαλία με το Λιχτενστάιν. Σε αδιάφορο μάτς μπορεί. Σε αδιάφορο μάτς μπορεί. Πόσοι? 40.000 κάτι και όλοι είναι. Ναι, νομίζω. Ναι, νομίζω. Και, ναι, και δεν είναι και επαγγελματίες. 40.000 και 55.000. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά, εντάξει. Το Μανολάς φωνάζει και μαρκάρει με τις φωνές. Τι να κάνουμε, έτσι είναι. Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε το ένα, τι να κάνουμε το άλλο, ας το διαλύσουν το μαγάζι και η ΕΠΟ να πάει σπίτι όλοι. Αυτό, γεια. Ωραίος, καλή μέρα. Επόμενη, πάμε κανένα μπήκε. Ναι.
Η ΕΠΟ είναι καλή τώρα. Ναι, πάμε να μην πέσει. Τώρα είναι καλή. Οι επιλογές είναι άριστες. Ναι. Και φταίνε οι προηγούμενοι. Τρεις περιμένουν. Πάμε, Χρήσατε. Πάμε. Οι προηγούμενοι φταίνε. Πάμε. Καλημέρα. Α, πείτε για τον Βαγγέλη. Καλημέρα, κύριε Κώστα. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα, πάμε. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Να είστε καλά. Πάμε, κύριε Κώστα. Λοιπόν. ΑΕΚ και Πιερικός, ναι. Πρώτα θα πω ότι η Σωμάτη Λιθουανία Αυστραλία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μπάσκετ εσφάγει. Η Λιθουανία κάνε ανέσταση, ναι. Απλά στείλαν τους διαιτητές στα σπίτια τους. Ωραία, εντάξει, ωραία. Και δεύτερο, 65 χρόνια διαβάζω εφημερίδες. Ναι. Πρώτη φορά είδα πρωτοσέλιδο τίτλο «Εισβολή ζώων». Αυτό το άκουσα και λίγο σοκαρίστηκα, ναι. Ναι. Το άκουσα από φίλο και σοκαρίστηκα. Ότι υπάρχει πρωτοσέλιδο τέτοιο. Ναι, εισβολή ζώων. Υπάρχει σήμερα σε αθλητική εφημερίδα. Αυτό ο πρωτοσέλιδο. Πρωτοσέλιδο, μεγάλα γράμματα, εισβολή ζώων. Ναι. Σε εφημερίδα. Ναι. Σε εφημερίδα. Με αφορμή αυτό που έγινε. Νομίζω, και νομίζω είναι. Πια, τώρα μην πω τώρα όνομα και τζάμπα γίνει. Ναι. Για δεν δύο ρεχθέ ποια εφημερίδα είναι. Δεν λιγάκι σε παρακαλώ πολύ. Τι είπε, νομίζει. Και εγώ δεν θυμάμαι. Πήγα. Α, στον πρωταθλητή, έτσι, ναι. Ναι. Φορούσαν διακριτικά, λέει, του ΠΑΟΚ. Άμα δίνουν τέτοιες αφορμές, καλά τους κάνουν και τους τα λένε. Ναι. Ωραία. Άλλο, κύριε Κώστα. Λοιπόν, άλλο, εν αναμονή της έναρξης του πρωταθλήματος. Σωστό. Της επανέναρξης, της επανέναρξης, ναι. Ακούω για τον Άρη ότι, για τον Κούτι. Για τον Κούτι. Γιατί ο Ιέρο λέει φιλοδοξεί να πάρει την εθνική Ισπανία. Ναι, ναι. Ο Ιέρο δεν είναι προπονητής, λένε οι Αριανοί, και πάει στην εθνική Ισπανία. Δεν είναι ωραίο αυτό. Εντάξει. Οι Αριανοί λένε ότι προπονητής είναι αυτός άπειρος και τρέχει να πάει στην εθνική Ισπανία. Καλά. Δίκιο έχουν σε αυτό. Δίκιο έχουν. Και να αυτό το πάει δεν τον κάνει αξιόλογο προπονητή. Μπούφι στην Ομοσπονδία της Ισπανίας. Ωραία, κύριε Κώστα, έγινε. Επόμενη γραμμή. Μισό τελειώνω. Εάν, δηλαδή, ο Μπέκενμπάουερ όταν ανέλαβε την εθνική Γερμανίας είχε πείρα. Μέγας τσάτσος ο Κάιζερ, ναι. Έγινε, κύριε Κώστα. Και πήρε το παγκόσμιο κύπελο. Είδαμε πώς το πήρε, ναι. Τσάτσος. Είδαμε πώς το πήρε. Επόμενη γραμμή, κύριε Κώστα, σας λατρεύουμε. Τι είδατε πώς το πήραν, ωραί. Τι είδατε πώς το πήρε. Πώς το πήρε. Άνοιξε ο πάτος τους με την Αγγλία. Ο πάτος τους. Άνοιξε ο πάτος τόσα χρόνια παρελάς. Τέτοιο πάτο δεν ξανάδα. Με την Αγγλία στον ημιτελικό. Με την Αγγλία. Και έπαιξε με σφαγμένη Αργεντινή. Την έπαιρνε και ο Ηρακλής εκείνη την Αργεντινή. Με τον ημιτελικό. Ο τωρινός ο Άρης Ηρακλής ή ο Ηρακλής. Με την Πολωνία ήτανε. Ναι, εντάξει. Ο ημιτελικός. Ανενημέρωτε. Ποιος? Oh. Τι λες καλέ, το 90? Το 74. Για την Δυτική Γερμανία ως παίκτη μιλάς. Για προπονητή Μπέκενμπάουερ λέμε εμείς. Όχι. Τον Ιέρο ως προπονητή δεν κρίνουμε τώρα, ως παίκτη. Ως παίκτης, μεγάλος παίκτης. Τεράστιο στόπερ. Μη σειρότερο. Ας τον ως παίκτη, τι μου συγκρίνεις τώρα. Για στόπερ τον θέλει ο Άρης. Τι μαζί με τον Δελιζήση. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Ναι, ωραίο, ναι, δίδυμο. Ναι, Δελιζήσης, ναι, ναι. Δελιζήσης. Καλημέρα, αδερφέ. Καλημέρα, φίλε, στον αέρα είσαι. Ήσουν. Κάτσε το μουστιμό. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα. No name, ο παδός του ΠΑΟ και της Άρσενα. Πάμε, παλικάρι μου. Καλή εβδομάδα. 24, τι να πω, ρε παιδιά, εγώ ξέρω χθες ότι το Τζιμπουτί, το Τζιμπουτί, η Παπούα Νέα και τα Παρθένες νήσεις κάναν αίτηση να μπουν στην ΟΕΦΑ για να πέσουν μαζί μας. Βάστε, κάνα μια νίκη, πάμε κανένα εκεί. Σωστό. Τι να κάνουμε, δηλαδή αυτό το πράγμα έχει. Δεν είναι πλέον. Δηλαδή καλύτερα να παίζει κάπα 20 η ελπίδα να παίζει παρά αυτοί που παίζουν και είναι στην κατάσταση που είναι. Δεν είναι τώρα η Εθνική των Αθηνών. Δεν είναι τώρα, όχι έτσι. Γιατί η Εθνική των Αθηνών, τι. Αυτό το Βρουσάκι και τον Παυλίδη, εσύ που τους είχε να παίζουν. Τους είδε αυτός. Παρακολουθεί. Προπονητής είναι. Στη Βίλεμ. Είναι και Ολλανδία. Έχει και inside information, έτσι λένε. Στη Βίλεμ παίζανε. Με την ίδια λογική και ο Λάμπρου πέρσι έπαιζε στη Σκάρ και είχε 10 γκολ και 8 ασίστα. Ναι, αλλά δεν είχες όμως Βαντσίπ. Είχες Μίχαηλ Σκίμπε. Άσε ρε τώρα, εντάξει. Καλύτερα να έπεσε ο Δελιζής χίλιες φορές παρά από αυτούς που τον έκανε μπου τον άλλον για να τρομάξει. Μια χαρά είναι ο Γιώργαρος, εννοείται. Φόλα Δελιζήσεις. Μεγάλος Γιώργαρος. Εσύ τώρα αυτά δεν τα κάνουν εκεί στις 5x5 να τον πω εγώ τον άλλον μπου να το χάσει τώρα. Δηλαδή εντάξει, έλεος. Τι να πω, είμαστε για γέλια. Ναι. Για γέλια και για κλάματα. Ωραία. Έγινε παλίκαρέ μου. Καλημέρα. Επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά.
Καλημερίζουμε Θωμά Στόντον, ο παδό του Ηρακλέους και τη έξω από εδώ στην Αγγλία. Δεν είχα ακούσει τον ύμνο του Λίχτενστάιν και έφαγα το ίδιο κόλμα με σένα. Γεια σου, χωρίς αφήσεις. Χαίρετε, χαίρετε. Φίλε, ξεστινόμιζα ότι μπερδεύτηκε ο ήχος με εθνική Αγγλία από το. Είναι ένα κοινό μας φίλο, λέω ότι κάνανε λάθος όπως κάνανε στο Γαλλία-Αλβανία, βάλαν τον εθνικό ύμνο της Ανδόρας. Ναι, το είδα αυτό. Τον God Save the Queen. Που έχουν βάλει τον εθνικό ύμνο της Ανδόρας. Α, πάλι έγινε αυτό. Έχει ξαναγίνει αυτό. Τι κάνει αυτό. Αυτό έπαιξε κανονικά, ρε φίλε. Και κοιτιόντουσαν μεταξύ του. Ναι, πες μου τώρα. Ο πρώτος, ο οποίος μοιάζει με τον Μαυράη, ο Μαυράη είναι ο πρώτος. Ο Μαυράη έπαιζε, έπαιζε. Ο Μαυράη είναι λοιπόν. Έπαιζε, άκουσα τη σύνδεση. Τι τραγουδάει, με άλλο ύμνο. Βέρτη. Εντάξει, βέβαια, ψηλός τώρα τι ψάχνεις, IQ ραδικιού τώρα, άσε το, Μαυράη ήταν... Αλλά αυτό με το, ναι ακούω, λέω, αυτό είναι God Save the Queen, πραγματικά, καλά που το είπε και ο Σπύρος μετά, ο Αλέξης. Με γερμανικούς τίτλους. Με γερμανικές λέξεις. Καλά που το είπε και γιατί λέω... Με ποια δικαιολογία μπορεί να γίνει αυτό. Μπορεί οι Άγγλοι να το πουλήσει, επειδή είναι βασιλεία, ξέρεις οι ίδιες ρίζες, βασιλική οικογένεια. Οι ίδιες ρίζες βασιλικής οικογένειας. Μόνο αυτό. Έτσι μπορείς να πεις μια εξήγηση, γιατί δεν ήταν απικία του. Ναι, ναι. Αλλιώς το πουλάς, τον πουλάς τον. Το άλλο, παιδιά, είναι ο Τσιόλης, έχει πάει σε όλα τα πάνελ, έχει πάει στην Έρα Σπορ. Ο Σάκης. Και πάρτε το Σάκη, το Τζόλι που λέει και ο Αλέφαντος, πάρτε το παιδί. Ρε. Έχει γλύψει μικρόφωνα, καρέκλες, τα έχει γλύψει όλα. Ναι. Το γκολ χρεώνεται στο Γιώργο Μασούρα. Έγινε. Ωραία, ρε Θωμάκο μου, παλικάρι μου, σιγούρα μου. Να είσαι καλά, καλημέρα. Δεν υπάρχει άλλη. Βλέπετε Open, εμείς τα βλέπουμε τα μάτια στο Κοσμοτέ φυσικά. Εσύ βλέπει Open. Εγώ, λοιπόν, εγώ φυσικά λίγο. Στο Open για να βγάζω θέματα. Σωστό. Και να είχα Κοσμοτέ Open. Σωστό. Πρόσεχε, επειδή Βασιλική, χθες το βράδυ, φίλε, είδα. Ναι. Τσάκι Τσάν. Ναι. Και Μπρόσναν, πώς το λένε. Πίρς Μπρόσναν. Πίρς Μπρόσναν, μπράβο. Σε ταινία ο εκδικητής. Που είναι, το σκηνικό είναι στο Λονδίνο και κάτι τρομοκράτες του Ήρα και τέτοια. Και οδηγάνε όλοι από την άλλη πλευρά και τα λοιπά. Αυτό, και σε θυμήθηκε γιατί είχε πάρα πολλές, έλεγε τη βασιλική οικογένεια, έλεγε ναι. Αυτό, έλεγε την MO15 και τέτοια πράγματα. Ναι. Δεν το έχεις δει το έργο αυτό. Να το έχω δει ολόκληρο, αποκλείεται σαν κάτι πάει να το πει. Το 18 έχει κυκλοφορήσει, πέρσι. Ότι δεν το έχω δει, το έχω δει. Λέω αν έχω δει... Ξέρεις, κανένα πεντάλεπτο, δεκάλεπτο. Τσάκι Τσάν οδηγεί από την. Κανα Σκόρπιον, κάτι από τέτοιο. Από την άλλη πλευρά και τέτοια. Ναι. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Μάλιστα. Βαθιά υπόκληση μετά τον αγώνα των ΗΠΑ. Έχουμε ένα θέμα από αυτό που είναι όμως γενικά για Ελλάδα. Γενικά. Έχουμε το αυτή τη βδομάδα. Μην το κάψουμε τώρα σήμερα. Ναι, μην το κάψουμε. Με μεγάλη χαρά είδα και πάλι να μιλάει σε Έλληνα δημοσιογράφο η τεράστια αυτή μορφή, ο Άντριου Γκέιτς. Ο Αυστραλός, ο οποίος τίμησε τη φανέλα του Απόλλωνος Πατρών. Απόλλωνος. Μεγάλος σκόρερ, αλλά τεράστια μορφή, τεράστια μορφή. Ρε φίλε, τι να πρωτοπώ, ευγενικός, χαμόγελο, έξω καρδιά, αγάπη, γνώσεις μπάσκετ, ύφος, χιούμορ. Να υμνεί την Ελλάδα και τους Έλληνες. Με κάθε τρόπο, με μία λέξη, Αυστραλός. Μπράβο ρε Βαγγέλη Ιωάννου που τον πήρες. Να μιλήσει. Φανταστικός. Απίστευτος, μπασκετικός, Αυστραλός. Να ρωτήσω κάτι. Ναι, παλικάρι μου. Επειδή δεν έχω δουλέψει στην ΕΡΤ, φίλε. Πρέπει να λέμε υποχρεωτικά καλά λόγια για τις εθνικές. Δηλαδή πρέπει, όταν παίζει παίκτης εθνικής, να λέμε καταπληκτική. Το χάσε. Όπως εσύ είναι τον Άρη. Μα εγώ είμαι Άρης, ρε φίλε. Εντάξει. Όπως εγώ δεν λέω καταπληκτική. Είναι το χάσε. Είναι Έλληνας. Προφυλάζω το που πούμε σε αυτά τα θέματα. Είναι Έλληνας. Είναι Έλληνας. Φίλε, 15 φορές άκουσα καταπληκτική ενέργεια, το χάσα. Ναι. Παιδιά, κάνουν high five τώρα η ομάδα, σας να μεταφέρουμε εικόνα, να δούμε τι αγωνίζεται η Ελλάδα. Αυτή ποια είναι η κυρία. Νομίζω ότι αγωνίζεται, την έδειξε και άλλη φορά στις κερκίδες. Ναι, η Ελλάδα είναι με τα Total Blue. Και η Τσεχία με τα ολόλευκα, με τα Total White. Δηλαδή, έχουμε φτάσει πλέον στο σημείο η Τσεχία να μας κερδίζει στο μπάσκετ. Ναι. Τι. Να πω κάτι για τον. Τι έκανε το 91. Για τον Κέμπα Γουόκερ, για μένα είναι. Η Τσεχία. Για μένα είναι. 113-123. Ο Ντάβιτς σε καραδοσφαιριστή. Ποιος? Ο Κέμπα Γουόκερ. Σαν σκυλί κυνηγάει, σαν να μην υπάρχει αύριο. Έπαθα σοκ. Είχα να δω αιώνες παίκτη να βγαίνει συνέχεια. Να επιμένει να βγει μπροστά από το screen συνέχεια. Στο Σλούκα μου και στον Καλάθι. Από μπροστά. Δηλαδή σκότωνε, βαρούσε το μπουρούσι κλωτσομπουνίδια για να βγει μπροστά από το σκρίν. Καλά, από όλες τις Τσέχες μας δείξανε τη γιαγιά. Τσέχα ήταν αυτή. Ναι. Α, Τσέχα ήταν, ναι. Τέλος πάντων.
4,5 ώρα είναι, φίλε. 8,5 Ηνωμένες Πολιτείες η Βραζιλία, ε. Mm. 8,5. Ωραία, ωραία. Το 8,5 τι σημαίνει, 3,5 δηλαδή. Παιδιά, όποιος θέλει, ξυπνήσαν οι υπαριακοί. Πέφτει ξύλο. Φίλε, όλοι θα βλέπουν το μάτς. Ναι. Ξυπνήσαν οι υπαριακοί. Έχεις να βάλεις κάτι, να βάλουμε κάτι επανάληψη, ναι. 11,5 με 12. Άνετα. Το λοιπόν. Κάνουμε και να φύγουμε. Άνετα προλαβαίνουμε έναν ακόμη ακροατή. 23-10-2. Θες να δώσω εγώ ενημέρωση για τον προπονητή και τέτοια. 8-8-8. Για Άρη. Ναι. Φίλε, θα έρθει κανένας Μίτσος. Αυτή είναι η αλήθεια. Ούτε Ιέρο ούτε Γκούτι. Τι είναι ο Μίτσος. Θα έρθει κανένας Έλληνας, κανένας Μιτσάρας. Δεν υπάρχει Έλληνας, σου είπα. Εντάξει, οκ. Okay. Τι εντάξει, οκ. Okay. Σου λέω, Έλληνας δεν υπάρχει. Και να μην έρθει ο Γκούτι, ναι. Θα έρθει άλλος ξένος. Τρυφερό μήνυμα από τρυφερό Αριανό. Πολύ αντικειμενικό. Ναι. Ο Ταχιάος, ο καλός του, υπέρ της συμφωνίας ήταν. Αλλά τον στήριζε. Δεν νομίζω. Ψέματα. Είναι ψέματα αυτό. Και δεν είναι καλός μου ο Ταχιάος, δεν είναι δικός μου ο Ταχιάος. Και δεν ήταν ούτε πριν. Μεταξύ μας. Ταχιάος, ναι. Ζέρβα. Τι θα ήθελες να βγει. Μεταξύ Ζέρβα. Χέρι στην καρδιά. Γιατί. Ζέρβα. Γιατί το λες τώρα. Μαζί και σου. Πριν το έλεγα. Δίπλα είμαστε μαζί κάθε μέρα, ρε Χρήστα. Δεν περίμενε τώρα, δεν λέει πράγματα. Άλλο το πάω Κάρις, φίλε. Πάω Κάρις πήγε εκεί πέρα. Αυτό στον αέρα λέει ότι άκουγε ο κόσμος. Μου ρέωτησε για δήμαρχο. Είμαι σαφέστατος. Είμαι σαφής σε αυτά που λέω. Όπα, τι φοράει ο μαύρο τίσερ, τι φοράει, στάμπα. Γκάνγκστερ. Γνωστό είναι, φίλε, πάντα. Λοιπόν. Πάμε γραμμή, νάτος. Νάτος, πάμε. Μην πέσει. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα, παλικάρι, αν θέλεις. Κώστας ΠΑΟΚ. Κώστας από τόσο. Α, από την πρώην Σοβιετική Ένωση. Κώστα, αγόρι μου, να είσαι καλά. Μας έλειψες. Κάνετε. Καλά, Κώστα μου, αγόρι μου, να είσαι καλά. Ξεκουραστήκατε. Εγώ προσωπικά έκανα πολύ κουραστικές διακοπές, αλλά είναι. Καλά, εσύ έλειπες ένα μήνα. Που γεμίζει. Έλειπα 19. Έλειπα, έλειπα 17 εργασίες. Μόνος σου κιόλας. Μόνος σου. Ο Χρήσανθος είχε 4 άτομα μαζί του, 5. 6. 6, βλέπεις. Στις διακοπές. Εσύ μόνος σου και κουράστηκες, ενώ ο Χρήσανθος δεν παραπονιέται. Τις 10 πρώτες μέρες δεν ήμουν μόνος μου. Μια χαρά ήταν οι διακοπές. Για βέβαια, εμείς που έχουμε παιδιά, μια χαρά περνάμε, ρε φίλε. Αυτοί δεν το ξέρουν. Και χθες τους πήγα στον Άγιο Νικόλαο πάνω, φίλε, εκπληκτικό μέρος. Άγιο Νικόλαο, στην Άουσα. Φίλε, εκπληκτικό μέρος. Το νερό το έβαλε στο πόδι, στο νερό. Ναι. Και τα παιδιά. Παγωμένο. Παγωμένα το νερό. Πάρα πολύ ωραία. Και εγώ είχα να πάω από μαθητής. Σαν μαγικό δάσος. Καμιά 15 ετία πρέπει να πάω. Είναι εκπληκτικό το μέρος. Σαν να μπαίνεις σε μαγικό δάσος. Να πάτε, παιδιά, να πάτε. Όσοι είναι παιδιά. Πάμε λίγο Κώστα, γιατί περιμένει και άλλη γραμμή από κινητό. Πάμε παλικάρι, γιατί περιμένει και άλλη γραμμή, ναι. Λοιπόν, εγώ έχω να πω για την Εθνική Ελλάδος του ποδοσφαίρου ότι φταίνε ο Σκίμπε, ο Μαρκαριάν, ο άλλος που είχαμε, ο Ρανιέρη, αυτός ο Ολλανδός τώρα, ο Άγγελος. Αλλά όχι τα παιδιά αυτά εδώ, τα center back. Όχι. Ούτε κάτι άλλοι που έχουν στην ομάδα που την έχουν δει πριμαντώνες. Έτσι. Εγώ ευχαριστήθηκα που τους το καρφώσαν στο τέλος. Πες μου έναν, αυτό... πες μου έναν που την είδε πριμαντώνα. Γιατί λες και πετάς κάτι. Πες μου έναν. Ο Μανολάς, ο Παπασταθόπουλος. Ο Παπασταθόπουλος καταρχήν και με τον Άγγελο πριν μπορεί να είχε δίκιο, αλλά έτσι πως φέρθηκε ήταν... Πήγε και μίλησε στις εφημερίδες, δεν τα βρίσκουμε με αυτό το προπονητή. Να πάω να το πεις κρυφά στον πρόεδρο, στον γενικό διευθυντή της Εθνικής. Γιατί πριμαντώνα. Πήγε και βγήκε στις τηλεοράσεις και στα ράδια και στις εφημερίδες να παραπονηθεί, να πούμε για τον προπονητή. Τι είναι, σοβαρό πράγμα αυτό. Έχεις ξαναδεί. Ούτε τα κορδόνια του Δέλα δεν είναι. Ούτε του Χαριστέα, ούτε του Ζαγοράκη, ούτε του Μπασινά, ούτε του Καρακούνη τα κορδόνια μπορούν να δέσουν. Ο Σοκράτης. Ναι, ο Σοκράτης, ναι. Του Δέλα τα κορδόνια δεν τα φτάνει. Μάλιστα. Λοιπόν, διότι ψηλά. Ο Δέλας έδινε και την ψυχή του για την Εθνική. Ναι. Και ο Άγγελος ο Χαριστέας και ο Μπασινάς και ο Ζαγοράκης. Όταν πέσανε τα φράγκα και υποσχέθηκαν τεράστια πράγματα. Ποια φράγκα, ρε φίλε, ποια φράγκα τώρα. Εντάξει, το γιούρο πήραν. Μαρέ, πήρανε το γιούρο. Και φράγκα να πάρουν και τα πάντα. Πήραν το γιούρο που δεν έχει πάρει η Αγγλία ποτέ. Α, μπράβο, καλά του τα λες. Καλά του τα λες. Και αυτός από ζήλια το λέει. Ζηλιάρι, ξεφτυλισμένε. Αν περνούσε το ημιτελικό η Αγγλία, το παλαμίδι ήταν σίγουρο. Αν η γιαγιά μου είχε ρόδες θα ήταν τρόλεϊ. Αν το παλαμίδι ήταν σίγουρο το παλαμίδι. Ρε εσύ, δεν μου λες. Άντε οδήγα από την άλλη πλευρά. Ναι. Μαριέ. Ναι. Πες το για να πάμε στον επόμενο. Πρωταθλητές Ευρώπης. Ναι. Ωραία, έγινε αγόρι μου. Έγινε, ναι. Καλημέρα, επόμενη γραμμή. Έσκασε εκείνη τη μέρα. Πέθανε. Μαριέ, καλημέρα. Πέθανε εκείνη τη μέρα. Καλημέρα και στον Χρήσανθο και στον Χρήστο. Όχι, καλημέρα, Μαριέ. Όχι, όχι, είναι ο Ηρακλειδέας Άρης Παλαιοχωρίου. Ναι, είναι ο Δημήτρης, ο Δημήτρης, ο πατός του Ηρακλέους. Καλημέρα, είπαμε σε όλους. Μαριέ, πες μας λίγο, σε παρακαλώ, μια ενημέρωση, γιατί δεν τα λέει κανένας. Πες μας αυτή στην ΕΠΟ τι χρήματα, τι μισθούς παίρνουν και τι δουλειά κάνουν.
να ξέρουν εδώ πέρα οι φορολογούμενοι. Τι δουλειά κάνουν. Ο ναι, κύριος Γραμμένος είναι πετυχημένος δικηγόρος. Σε πληρώνω. Ναι. Σε πληρώνω και κάνεις μια δουλειά. Σε πληρώνω παράδειγμα για οδηγό. Ναι. Αυτή τη δουλειά κάνουν εκεί. Τώρα βγήκε ο μισθός βγήκε του κύριου Γραμμένου. Βγήκε. Ναι, δεν είναι μόνο Γραμμένος. Είναι ναι, και άλλοι. Φυσικά να υπάρχει. Πείτε, εσείς έχετε το μικρόφωνο. Μάλιστα. Σας ακούνε πολύ. Μάλιστα. Ναι. Να πείτε ότι αυτοί οι κύριοι παίρνουν αυτούς τους μισθούς και κάνουν αυτή την εργασία. Γιατί δεν τα λέτε αυτά. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Ναι. Τα έχουμε γράψει κιόλας. Δεν τα έχουμε ακούσει. Κανένα δεν τα λέει. Η μισθή στην ΕΠΟ είναι σκανδαλώδης για την ελληνική κοινωνία. Ορίστε. Η μισθή στην ΕΠΟ είναι σκάνδαλο για την ελληνική κοινωνία. Τα έχω πει και τα έχω γράψει. Δεν τα έχει ακούσει κανένας. Πώς δεν τα έχει ακούσει. Όταν ούρλιαζε και τον άλλο τα έγραφα. Δεν απευθύνομαι σε σένα μόνο. Εντάξει, κατάλαβα. Γενικά λες. Πάρα πολύ. Αποφεύγουν οι σταθμοί να πούνε τους μισθούς. Αυτή η και τους είπαν, θα σταματήσουν να τους παίρνουν, νομίζεις. Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία, η οποία έχει υποβιβάσει τον Ηρακλή 4 φορές και τον έχει κάνει 4. Ζημιά. Και ζημιά, αν ήταν στον Ηρακλή εκεί. Τρεις. Δεν λέω προσωπικά σε άτομα. Ναι. Αν ήταν ιδιαίτερα έξυπνοι, κάποιοι έξυπνοι άμα ήταν, κάποιους τύπους θα τους ρημάζανε, θα τους παίρνανε και τα σπίτια. Ναι. Και δεν θα ξανακάνα στον Εδώ Ιρακλή, δώσαμε αποζημίωση στο Γιαννάκη Παπαδόπουλο. Να μιλήσω, ρε φίλε. Για παραδειγματισμό θα έπρεπε να τους κάνει ο Ηρακλής. Ναι. Αλλά πρέπει να είσαι έξυπνος σε ορισμένες περιπτώσεις. Ναι. Όπως λείπει και η ξυπνάδα από τους περισσότερους Έλληνες. Ναι. Λοιπόν, αυτό που θέλω, αν μπορείς εσύ, αν θέλεις και ο Μάσου, αν θέλετε εσείς και οποιοδήποτε άλλοι, να πείτε, αν έχετε το θάρρος, να πείτε τι μισθούς παίρνουν αυτοί οι τύποι όλοι εκεί πέρα που είναι μαζεμένοι. Για τον deal αυτό με τον Άρη Παλαιοχωρίου, ποια είναι η άποψή σου? Κοίτα να σου πω τώρα. Άκου να σου πω κάτι. Εμένα δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Εγώ άλλα σου λέω και εσύ μου πας αλλού τη συζήτηση. Μα το είπες αυτό. Πήρε... Καλά, σε ρωτάει και αυτό όμως. Σε ρωτάω και αυτό. Με καίει και εμένα αυτό. Η άποψή σου, ρε Δημήτρη. Ναι. Από αυτά που κάναν σε αυτό το σύλλογο που τα κάνανε με δόλο, να πούμε, δεν μας ενδιαφέρει, ρε φίλε, είτε Άρης Παλαιοχωρίου, είτε Ντρεμίκλαδα. Α, εντάξει, ωραία. Μας ενδιαφέρει να παίξει. Τέλος, σωστό. Το θέμα είναι ότι ξέρουν όλοι ότι κάνανε ζημιές σε αυτό το σύλλογο και τον έχουν χρεώσει. Ναι. Και τα κάνανε σκόπιμα. Έτσι. Και ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης φοβούνται να πούν ακόμα και τους μισθούς. Ωραία. Για να κλείσουμε, Δημήτρη. Για να κλείσουμε, Δημήτρη. Σε τρομάζει το ότι σου ευχήθηκε. Να πας εκεί που ανήκεις ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Οι βρωμιές στη διάρκεια θα βγούνε. Ωραία, θα βγούνε. Θα βγούνε και μπροστινή, θα κελαϊδίσουν, αλλά θα είναι αργά. Αλλά θα είναι αργά. Τώρα. Έγινε, Δημήτρη. Ναι, πες μου γι' αυτό για να κλείσουμε το Μητσοτάκη. Σε τρομάζει οι ευχές που έδωσε. Σε τρομάζουν οι ευχές που έδωσε στον Ηρακλή. Ο Μητσοτάκης ούτε δεν παρακολουθώ, Μάρι, το... Στην έκθεση, στην έκθεση του δώσανε ο Φώτης ο Θεός, του έδωσε φανέλα Ηρακλής. Είναι που... κατηνιές αυτές, ρε. Είναι κατηνιές. Ωραία. Αυτές είναι... κατηνιές είναι. Έγινε, παλικάρι μου. Έγινε. Δεν είναι αντρικά πράγματα αυτά έγινε. Που κάνω. Σου δίνω την φανέλα και σου κάνω. Έγινε. Κλείσε. Να μιλήσω για τα πραγματικά προβλήματα που έχουν δημιουργήσει. 0-3 η Ελλάδα. Ξύπνα από το κόρνερ. Νίκος Καλάθης. Πρώτο καλάθι. Παίξτε άμυνα τώρα να μείνει έτσι. Όχι, θέλουμε 12 πόντους. Γιώργος Ιταλός, τεράστιο μήνυμα. Για να έχει ελπίδες, λέει, η Ελλάδα απέναντι στη Τσεχία, πρέπει ο Γιάννης να βελτιώσει το παιχνίδι του στο 1-5. Και έτσι απλά πάμε σε break. Τρεις διπλές προσκλήσεις. Γιάννης Πάριος, αύριο βράδυ, ανοιχτό θέατρο Σικαιών, Μάνος Κατράκης. FM και ενόρμα τεπώνυμο. Δίπλα, live, Πάριος, αποστολή στο 54-526. Πάπα, κόλαση, παιδιά, δεν είναι απίστευτο αυτό. 9 γυναίκηδοι έχουν στείλει για τον Γιάννη τον Πάριο και ένας άντριδας. Απίστευτο. 9 γυναίκηδοι και ένας άντριδας. Είναι τρεις διπλές προσκλησούλες. Έλα τώρα που γυρίζει, μένουν 20 λεπτά. Θεωρώ ότι είναι παρά το χρόνο αυτού του κόσμου για να τις διεκδικήσεις. Τρεις διπλές. Αύριο βράδυ Γιάννης Πάριος, ο τραγουδιστής του Έρωτος, στο ανοιχτό θέατρο Σικαιών, Μάνος Κατράκης. FM κενό, όνομα τεπώνυμο. Δίπλα γράφει τη λέξη live με ελληνικά ή αγγλικά σύμβολα ή Πάριος. Αποστολή στο 54-526. Δεν υποσχόμεθα τίποτα. Θα το παλέψουμε για τους Sisters of Mercy. Θα δίνουμε προσκλήσεις για μια πολύ πολύ ωραία βραδιά. Και οφείλω εδώ να ευχαριστήσω τον καλό μας ακροατή Κωνσταντίνο, τον γραμματέα του Ατρομήτου Πλαγιαρίου, που διοργανώνουν τα παιδιά μια υπέροχη βραδιά στις 13 του μηνού, που σημαίνει μιλάμε Δευτέρα 9, Τρίτη 10, Τετάρτη 11, Πέμπτη 12, Παρασκευή 13, στο Φράγμα της Θέρμης. Πολύ ωραίο live με Δημήτρη Ζερβουδάκη. Θα δίνουμε διπλές προσκλήσεις. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ και για τη συμπεριφορά σου και για την ενέργεια και για όλα. Ειλικρινά. Και να είστε καλά. Γιατί ο συνήθως ακούς live από συλλόγους ποδοσφαιρικούς στην Ελλάδα, το μυαλό σου πάει σε καρασχυλάδικο. 2310 287 888.
Τσεχία, αμάν, πόσο ήταν Χρήστο, το είδες? 3-12, 2-10 δηλαδή. Τσεχία 2, Ελλάς 10 στα μισά του πρώτου δεκαλέπτου. Τσεχία 2, Ελλάς 10. Πάμε γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, Αριανός Περήφανος. Καλή εβδομάδα. Αριανός Περήφανος από το κέντρο, πραγματικά μας έλειψες. Σε θυμόμουν πολλές στιγμές στις διακοπές μου. Πάμε. Να ρωτήσω κάτι, μήπως ξέρει ο Χρύσανθος. Ο Χρύσανθος είναι έξω εδώ, έχει ρεπορτάζ για Άρη. Τρέχει. Ναι. Να το λοιπόν, μεταφέρουμε, θέλεις, πες το. Μήπως ξέρεις εσύ. Ναι. Συνεχίζονται ακόμη οι αποστολές στα αστυνομικά τμήματα από φαξ, εκτυπωτές, κομπιούτερ και τέτοια, όπως πέρσι. Με τη μορφή δωρεάς, δεν κατάλαβα. Ναι, ξέρω εγώ, ναι. Αυτό δεν για το... να ξέρω αν υπάρχει περίπτωση να πιάσουν αυτούς τους τελειωμένους, να πούμε, που την πέσαν στα παιδάκια πάλι, όπως είχαν κάνει στη σιρωτή στα παιχτάκια του Άρη τα μικρά πριν από χρόνια. Ναι, δεν... Για να ξέρω αν... γιατί η επιδρομή ήταν και ψηριστική. Χάθηκαν κινητά, πορτοφολάκια, για τέτοια κατάσταση μιλάμε. Ναι, δεν γνωρίζω, αγόρι μου, εγώ τώρα μη ναι, σκόψω. Ναι, γιατί ας πούμε ο δημοσιογράφος που κάνει εκπομπή 8 με 10, είπε ότι εγώ δεν πιστεύω τίποτα. Αν βγούνε και το πούνε οι δικοί μας, ή τότε μόνο θα πιστέψω. Δηλαδή προφανώς περιμένει να βγει ο Μπάμπης ο Σουγιάς και ο Μίτσος ο Σαλταδόρος και να πούνε ευθαρσός, ας πούμε, ότι είμαι αυτός και αυτός και ναι, εγώ την έπεσα στα παιδάκια. Έτσι. Ναι, sorry ρε φίλε, δεν ξέρω ρε Αλεξάνδρε μου, συγγνώμη παλικάρι μου. Ναι, παλικάρι μου. Καλημέρα, καλημέρα γόρι μου. Καλημέρα, να είσαι καλά. Επόμενη γραμμή, ο φίλος δεν, δεν υπάρχει γραμμή, μπορείτε να καλείτε παιδιά, έτσι. 5-10, Τσεχία 5, Ελλάς 10, 4-40 πριν τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου με την εθνική μας ομάδα στην επίθεση. Νικ Καλάθης, η τεράστια αυτή μορφή. Πεθαίνω για Νικ Καλάθης, για το κρανίο του, για τα πάντα. Off balance, άφημα, δεν ευστοχή και η Τσέχη στον ευνηδιασμό, τον οποίο και τους τον κόβουμε και γυρίζουν την μπάλα. Μπορείτε να καλείτε. Έτσι, καλημέρα Μάρια και ευχαριστούμε. Βάλεμε για πάριο, λέει ο Μιχάλης. Μιχάλη, να είσαι καλά, είσαι ο μοναδικός άντρας. Πέθανε από στεναχώρια πρώην συνεργάτης του Λίμπερο FM που δεν άκουσε ποτέ το πότε θα ξανάρθει. Μην πεθαίνεις από τίποτα. Ούτε από στεναχώρια, αλλά πάνω απ' όλα από καρδιά ή από έξω από εδώ, οτιδήποτε. Αγαπημένε μου Χριστόφορε. Διαβάσω ένα μήνυμα που μου έστειλε ο Θουβού, πιστός ακροατής. Σαν εψέ Κυριακή θα ήταν τα 50 γενέθλια του Γκάρι Σπιντ. Legends live forever. Καλή αρχή, Θουβού. Να είσαι καλά, Θουβού. Ευχαριστούμε. Ο Γκάρι Σπιντ, τεράστια μορφή και παικτούρα, διεθνής ο άλλος, τεράστια μορφή της Leeds United και της Bolton. Καλά δεν λέω, και της Bolton, ναι. Ο οποίος αυτοκτόνησε ανήμερα των γενεθλίων του. Τεράστια μορφή, πολύ πολύ ωραίο παιδί, πολύ πολύ ωραίος τύπος. Η κάθε αυτοκτονία είναι μυστηριώδης, αλλά με τον Gary Speed παρά ήταν. Γιατί ο πολλής κόσμος δεν ήξερε τι, πού, πώς και τα λοιπά. 5-12 μπροστά η εθνική μας ομάδα. 3-50 πριν την λήξη του πρώτου δεκαλέπτου με τους Τσέχους να είναι στην επίθεση. Κλέβει πανέξυπνα ο Παπαπέτρου, επιμένει ο Καλάθης. Πάμε για τζάμπολ. Βελάκι, εθνική ομάδα. Αυτά. Εδώ είμαστε με Χρήστο Κιώση. Καλημέρα Κατερίνα. Καλημέρα Κωνσταντίνα. Καλημέρα Ελένη. Καλημέρα στην άλλη την Ελένη. Καλημέρα στην Ιωάννα. Καλημέρα στον Ιωάννη. Δεύτερος άντρας επιτέλους, παιδιά. Γιατί η αναλογία είχε πάει, ήταν τρομακτική, έτσι. Και τώρα είναι τρομακτική. Αλλά παρά ήταν τρομακτική. Είχαμε γύρω στα... τώρα είναι γύρω στα 10-11 με 2. Εδώ πέρα τώρα έτσι κάτι λέει. Στο άλλο παιχνίδι είναι μπροστά η Λιθουανοί. Ευνηδιασμός με Νίκο Καλάθη να βγάζει στον Γιάννης. Ο Γιάννης έξω στον Μπουρούσαρο. Και πάλι στον Γιάννη low post κίνηση από μέσα φάουλ. Από τον ταπεινό τον Τσέχο. Τον κακόμοιρο τον Τσέχο. 5-12, 3-23. Πριν τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου μπροστά η εθνική μας ομάδα. Έχω διάφορα εδώ. Έλεγα για τον Κέμπα Γόκερ. Και μου έλεγε ο Χρήστος ότι είναι τώρα μεγάλη του ευκαιρία στους Celtics. Ήταν στους Charlotte Hornets. Πραγματικό σκυλί. Πραγματικά. Ντάβιτς του μπασκετικού παρκέ. Δεν, ατελείωτο σκύλος. Δηλαδή κυνήγησε τους κοντούς μας όσο δεν πάει. Έτσι. Και είχαμε και ωραία σεφερλιά από τον Βαγγέλη Χατζηγεωργίου μετά τη λήξη του αγώνα.
παίρνοντας δηλώσεις από τον Μάρκους Σμαρτ, του είπε «Σήμερα, Μάρκους Σμαρτ, και οι ΗΠΑ έπαιξαν Σμαρτ». Και ο Μάρκους Σμαρτ γέλασε κάπως έτσι. Παιδιά, όποιος θέλει μπορεί να σχολιάσει και αυτά που είδαμε, όποιος τα είδε βέβαια, έστω και στιγμιότυπα, από το Γερμανία 2, Ολλανδία 4. Δημήτρη, ευχαριστώ. Μου υπενθυμίζει ο Δημήτρης ότι σήμερα έχει μεγάλο μάτς, Βόρεια Ιρλανδία, Γερμανία. Μου το στέλνει, νομίζω, λάθος, Γερμανία, Βόρεια Ιρλανδία. Είναι Βόρεια Ιρλανδία, Γερμανία, στο Belfast απόψε. Δεν σχολιάζω καν με το ποιον θα είμαι. Γερμανία, Ολλανδία 2-4. Να πω κάτι για την Ολλανδία. Πιάνει, ας πούμε, ένα πεντάλεπτο που λες είναι πραγματική ποδοσφαιρική ειδονή. Πραγματικά. Και το επόμενο δεκάλεπτο είναι σαν να βλέπω την Ελλάδα. Και ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, το βράδυ της Παρασκευής, στο παιχνίδι που έγινε στο Αμβούργο, πραγματικά βλέπω πεντάλεπτο και λέω, ρε παιδί μου, τους χαίρομαι, ναι, χάνεται η μπάλα, κούκλα. Και είναι τα επόμενα 8-10 λεπτά η απόλυτη ανία, μαζεμένα 5-6 λάθη τραγικά, η άμυνα μοιάζει να είναι σούπερ ευάλωτη, αλλά ατελείωτη ομορφιά, γέμισα ποδοσφαιρικά, φαντάζομαι δεν είμαι ο μόνος, με την απίστευτη πάσα του Memphis Depay από τα αριστερά για το τέταρτο γκολ, για το γκολ του Βαϊνάλντουμ. Δεν υπάρχει πάσα. Πιστεύω την πάσα αυτή σήμερα δεν υπάρχει να την βγάλει Έλληνας ούτε στην προπόνηση αμαρκάριστος. Πάσα αραβούργημα, πραγματικά. Αραβούργημα. Να σε καλά, ρε Memphis Depay. Να σε καλά. Πάσα με χειρουργική ακρίβεια πάνω στην κίνηση, στο μονοπάτι του Memphis του Βαϊνάλντουμ. Υπέροχη, πραγματικά. Πλησιάζουν οι Τσέχοι απειλητικά. Τι Τσεχία. Τσεχία. Μια χαρά ξεκίνημα έχει κάνει. Ναι, εντάξει, οκ, okay, ωραία. Τσεχία 9. Ελλάς 10, 2 λεπτά 15, πριν Μάρια, τη λήξη. 15, συγγνώμη. 9-15 πριν τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Έτσι. Όπα, Λαβρέντης, Γιαννούλης Λαρετζάκης, Νίκα Λάθης, άστοχος. Από πολύ 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 μακριά και η αντεπίθεση των Τζέχων. Ωραία μετά δεις μπάσκετ. Για να με δώσει λίγο. Επιθετικό φάουλ. Φαουλάκι επιθετικό. Το παίρνει ο Γιαννούλης. Ο Γιαννούλης. Ο Λαρετζάκης. Λοιπόν, έχεις κάτι άλλο, τόση ώρα κάνεις ρεπορτάζ έξω. Ρώτησε, α, ναι. Πού είσαι εδώ, πήρε ο Αλέξανδρος Αριανός από το κέντρο. Ναι, ναι, ναι. Είχε να εμφανιστεί πάρα πολύ καιρό. Ναι, ναι, είχε διακοπές ήταν. Ναι, από αρχές Ιουνίου αν θυμάμαι καλά. Ναι, ναι, ναι. Και ρώτησε. Αν γνωρίζει ο ρεπόρτερ του Άρεος. Μάλιστα. Έτσι, ή αν γνωρίζεις, μου λέει εσύ, αν συνεχίζονται οι δωρεές υπολογιστών, κομπιούτερς, λάπτοπ κτλ. Στην αστυνομία. Μήπως έχουμε αν ελπίδα, συνεχίζονται, λες. Ναι. Μήπως έχουμε, λέει, ελπίδα να συλληφθούν. Αυτοί που έκαναν τη νέα άναυρη επίθεση. Δεν είναι το αλφα-ταφ τούμπας που κινεί τη διαδικασία. Επίσης, που ανήκει, που ανήκει επίσης, σε ποιο αλφα-ταφ ανήκει. Ναι, λέει, ο παραγωγός, λέει, του 8 με 10 εδώ, ναι, είπε ότι εγώ δεν πιστεύω κάτι αν δεν βγουν οι ίδιοι να πούνε ναι, το κάναμε εμείς. Δεν πιστεύω, λέει, τίποτα. Άρα, λέει, περιμένουμε να βγει, λέει. Α, τι είπε ο Κωστής. Να βγουν αυτοί που το κάνουν, να πούνε ότι το κάναμε. Αν δεν βγουν αυτοί οι ίδιοι, λέει, δεν το πιστεύω, λέει. Α, εντάξει. Και λέει ο άνθρωπος, είπε, λέει, άρα περιμένει, λέει, ο 8 με 10 τι μπλούζα φορούσε, να βγούνε και Ζάμ, να πούνε. Τι μπλούζα φορούσε, Ζάμπια, Νιου Γιόρκ, τι μπλούζα φορούσε. Ποιος μάτια μου φορούσε. 8 με 10. Σήμερα τι φορούσε, δεν θυμάμαι. Δεν θυμάσαι. Παίζει ρόλο, να ξέρεις. Ναι, δεν το ξέρω. Να. Συγγνώμη, τι είπανες, να ήταν το παιδί, να ήταν ο Κωστής στην επίθεση. Όχι, δεν μπορούσε επίδεση να κάνει. Ναι. Μόνο επίδεση hot dog μπορεί να κάνει, όπως ναι, και εγώ. Εντάξει, ωραία, μαζί κιόλα τι κάνουμε. Όχι, μην χλεβάζεις. Τις επιθέσεις τα hot dog. Χλεβάζεις τώρα, μην χλεβάζεις. Επίσης μπορεί να τραγουδήσει άριστα ο Κωστής. Ναι. Για τέτοια δεν είναι. Να δεν είναι στο κάτι, χαρακτήρα του καταρχήν. Να πω κάτι. Να κλείσουμε τώρα, να δώσω και νικητές για να δούμε τουλάχιστον τα επόμενα 3 δεκάλεπτα. Να προλάβω να πάω και σπίτι, γιατί έχω και δρόμο. Όχι, να είναι 12 παρα 10. Γιατί θα κλείσουν. Δεν είναι παρα 10. Α, είναι παρα. Ναι, παρα 9 είναι. Είναι θες να μπουν οι χορηγοί, να μπουν αυτοί στις 12 μέσα κανονικά, έτσι δεν είναι κάθε φορά. Έχουν και ψωμί, ναι, ναι, έχουν πολλά, ναι, να πούνε. Ναι, 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 συμφωνώ. Έκλεψε ο Γιάννης. Όχι φάουλ, ντροπή! Πιτσίλκα! Ποτέ αυτό στο NBA. Αυτός ο Μπάλβιν, πόσο παλαιάσκοπης φορ δείχνει λόγω εμφάνισης. Και ψηλό είναι, αλλά κυρίως δείχνει λόγω εμφάνισης. Δεν υπάρχει φάουλ. Ναι. Περιμένω να βγει να τον κόψει ο Δημήτρης Κοκολάκης. Ειλικρινά. Υπέροχο αφιερωματής. Κοκολάκης, ωραία. Δημήτραρος, γίγαντας. Ο οποίος πήρε με τον Άρη, αν δεν κάνω λάθος, 3 πρωταθλήματα, 4. Κάπου εκεί και ένα κύπελο. Κάτι τέτοιο. Ήτανε, είχε στον Άρη προσφορά ο Δημήτρης. Ναι.
ο περήφανος Ρεθυμνιώτης Φορ. Από το Ρέθυμνο, ναι. Ναι, Ρεθυμνιώτης, ναι. Μάλιστα. Τον τίμησε ο Παναθηναϊκός φέτος σε μια ωραία τελετή πριν από αγώνα του. Τον τίμησε. Έχεις να πεις κάτι άλλο για την, όχι, για την ομιλία του Προέδρου. Ομιλία του Προέδρου. Ποιου Προέδρου, ποια ομιλία, συγγνώμη λίγο πάλι. Ακούσαμε και μόνο για τον Μαρινάκη ακούμε, δεν ακούμε τίποτα άλλο. Ήταν, λέει, μου είπε μέσα ο Σταύρος, ναι. Κρίμα λέει για σένα να ξεφτυλίσετε πες αυτόν. Ναι. Μου το είπε. Ναι, ναι. Κρίμα να ξεφτυλίσετε πες αυτόν. Ναι. Πιο προκλητικό από αυτό που έγινε αυτό το διήμερο εδώ πέρα, λέει, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Ναι. Είναι προκλητικό αυτό, έχεις δίκιο. Ναι. Σαν το τρίποντο που φάγαμε. Ναι. 12-15 μειώνουν οι Τσέχοι. Άμα χαρίζεις εκατομμύρια ευρώ σε άλλες ομάδες ή σε επιχειρηματίες, δεν είναι προκλητικό, κατάλαβες. Δεν είναι. Και πρόκληση είναι να. Ξεφτυλίζομαι δίπλα σου. Ξεφτυλίζεσαι δίπλα μου. Ναι. Έτσι είπα, δεν νομίζω. Δεν νομίζω να το έχει πει αυτό. Να ξέρεις. Εκεί είναι πάνε ρώτα τώρα. Τι? Βγες τώρα και ρώτα και έλα μέσα. Το ρώτησα πριν. Μου λέει με αυτόν τον ξεφτύλα τι κάνεις. Α, το είπε και αυτό. Εντάξει, εντάξει, έτσι το εξισορρόπησα. Ξεφτυλίζεσαι με αυτόν. Ναι. Κατάλαβες, είναι αυτό το διήμερο. Δεν κατάλαβες, λέει. Ναι. Σε ό,τι λέει ο άλλος, λέει ξεφτυλίζεσαι. Ναι, 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 ναι. Δεν είπα τίποτα. Δεν αυτό είναι. Κάτι είπες. Είπες 9 λέξεις, αλλά είπα το προφανές. Ήταν βιτριολικές. Είπα το προφανές. Ήταν βιτριολικές. Είπα το προφανές. Είπα το προφανές, αυτό που γίνεται. Τέλος πάντων. Okay. Μάλλον το είχε πει ο Λάμπρος. Και προς τιμή της η αγάπη λέει, ναι. Θα έπαιρνα κι εγώ λέει, τα τύπ, τα μπουρμπουάρ και θα έκανα και την πάπια λέει. Ούτε με νοιάζει. Ναι, εντάξει. Αυτό. Σημασία έχει ποιος δίνει το μπουρμπουάρ. Εντάξει. Πάρτε από αυτό που τα δίνει εδώ. Αυτός που το παίρνει έχει. Έτσι. Όχι, πάρτε τα, λέω από αυτό που τα δίνει εδώ. Τα μπουρμπουάρ. Απλά πλέον έχει θερέψει. Τι να κάνουν τα παιδιά. Αλλά φίλε, υποκλίνομαι σε Θόδωρο. Φανέλα Prime Minister. Υποκλίνομαι. Είναι, φίλο Καρύπ. Υποκλίνομαι. Και οι Κινέζοι δίπλα, την περιπτεράρα των Κινέζων. Πήγανε όλοι, ναι. Πήγαν και του παίκτε. Του πήγαν του παίκτε. Και ο Ζέρβας. Και οι πολιτικοί όλοι εκεί πήγαν στου Κινέζου. Έρχονται τα εκατομμύρια. Γίνεται η ανάπλαση. Έρχονται τα γεν. Δεν έγινε. Κίτρινο μαύρα γεν. Δεν έγινε, βρε μπούφο. Τι είναι αυτά. Αν δεν πέσανε αυτά. Wang. Wang, ναι. Wang. Yuan. Yuan, ναι. Και το, κάπως έτσι λέει το περίπτερο. Κάτι. Ντόγκα. Το έχω εδώ πέρα, κάτι. Γιουάνγκ Παβίλιον, κάπως έτσι, ναι. Το έχω εδώ πέρα, ναι. Ντόγκα. Σημειωμένο, ναι. Έρθει και η τράπεζα τώρα η Κινέζη και εδώ έγινε χαμός. China Bank. Χαμός. Ναι, ναι, ναι. Ναι, χαμός. Αμινάρα. Αμινάρα από την εθνική. Άμα το βάλει αυτό το τρίποδο, φίλε. Εντάξει, δεν έκανε τίποτα. Ωραία. Κλέψαμε. Ντόγκ. Ω τον ευνηδιασμό. 12-18. Λάρε Τζάκη. Ναι. Ωραία. Dog Yuan Pavilion. Dog Yuan Pavilion. Έτσι. Ωραία. 12-18, μάλλον έτσι θα 18, ρε. Έχεις πει 5 φορές λάθος το σκορ. 12-18. 5 φορές λάθος το σκορ έχεις πει. Και μένουν 5 δεύτερα και 8 κλάσματα. 5 δεύτερα και 8 κλάσματα. Δεν έχει καμία συγγένεια με την μορφή τη μεγάλη, το λαρετζάκι τη ΑΕΚ. Καμία συγγένεια. Το έχει πει το παιδί, ναι. Λοιπόν. Αυτός είναι ελεύθερος τώρα, δεν πήγε πουθενά. Πήγε. Ναι, δεν πήγε όμως ακόμα. Θα πάει τώρα μετά το παγκόσμιο. Λοιπόν, παιδιά, δίνω νικητές για Γιάννη Πάριο. Πάριο. Ιωάννα Μαλιαχόβα. Μαλιαχόβα. Ελένη Κορκοτσίδου. Κορκοτσίδου. Και Κατερίνα Ξανθοπούλου. Επαναλαμβάνω αντιστρόφως. Κατερίνα Ξανθοπούλου, Ελένη Κορκοτσίδου, Ιωάννα Μαλιαχόβα. Οκ. Okay. Λήξη 10 λεπτού, Χρήσανθε. 12-18. Κερδίζει η εθνική. 12-18 μπροστά. Μια χαρά είμαστε. Έχει έδρα η Τσεχία, έτσι είναι Τσεχία, Ελλάς. 12-18, πρώτο δεκάλεπτο. Αύριο πηγαίνετε, εννοείται, αύριο είναι το live στις Σικές πάνω, διπλές οι προσκλήσεις. Οι πόρτες ανοίγουν, αν δεν κάνω λάθος, στις 8.30. Ωραία. Εντάξει. Έγινε, Μαρία. Αύριο και μεθαύριο κυνηγάμε να δίνουμε για τα ξένα, τα ακριβά, τα live. Ναι. Αυτά. Μακάρι, τα ξένα, δώσουμε, τα ακριβά. Μακάρι να δώσουμε για Sisters of Mercy τεράστιο live, θρυλική μπάντα από τη Μεγάλη Βρετανία. Σημάδεψε τρεις γενιές ακροατών. Αδερφές του Ελέους δηλαδή. Σε παραδέχομαι. Τι. Και αγαπημένο γκρουπ του. Του Σταύρου Κόλκα. Που είπε ότι ξεφτυλίζουμε. Εντάξει, ο καθένας τις προτιμήσεις του. Πατέρας, εσύ είπε ειλικρινά. Τι. Πατέρας έγινε τώρα, ειλικρινά. Δεν έγινε. Μεθαύριο. Στην επέτειο γάμου γίνεται πατέρας. Συγγνώμη, με το καλό. Με το καλό. Τι. Με το καλό, το παιδί. Με το καλό, ρε. Και είπαμε αγοράκι, έτσι. Δεν ξέρω, αγοράκι κορίτσι. Αγοράκι, αγοράκι. Είπαμε, υπάρχει Θεό. Αγοράκι. Υπάρχει Θεό. Είσαι σίγουρο. Τότε είπαμε αγοράκι, ναι. Αγοράκι, κοριτσάκι, ναι. Αγοράκι, αγοράκι. Γιατί είπαμε κοριτσάκι και να μοιάζει κόλκα, θα ήταν εδώ. Α, κοριτσάκι, άστο. Γιατί, μια στιλία. Θα ήταν. Ναι, αλλά αν έβγαινε και μοιάζει κόλκα. Υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Σε κοριτσάκι. Σωστό. Κάν το λιγάκι. Σωστό. Κάν το λιγάκι. Τραγουδίστρια αυτή τη Σερβία. Ίδια δεν ήταν.
Χρήστος Κιώσης. Ναι, το έχουμε βάλει το τραγούδι. Το έβαλα λουκαλάκι. Θα 30 απαντήσει. Λέω κόλκα, ρε φίλε. Λέει, εντάξει, ναι. Okay. Λοιπόν, Χρήστος Κιώσης, σήμερα μαζί μας, τον ευχαριστούμε. Έκανε τα μαγικά του. Αντίο στον Λαβρέντι Μασχερίτσα. Μας άφησε όμορφα τραγούδια για να θυμόμαστε. Τσεκάρετε το άλμπουμ. Δημότυχο μπλούζε, βέβαια, να κλείσει. Ναι. Τσεκάρετε το άλμπουμ Αρμαγεδόν των PLJ. Πραγματικά υπέροχο άλμπουμ του 1982. Λοιπόν, πάμε. Γεια σας.